Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι και σήμερα, φίλοι τηλεθεατές, και σήμερα θα έχουμε μια πιστεύω ενδιαφέρουσα εκπομπή με πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις για όσα διαδραματίζονται, με ειδήσεις, θα έχουμε και σύνδεση και με την Ξάνθη αλλά και με την Κοζάνη σε πολύ λίγο για να δούμε κάποια ζητήματα. Γεγονός πάντως είναι ότι θα πρέπει ίσως να επανέλθει όχι το μένουμε σπίτι αλλά το τηρούμε κάποιους κανόνες, για τον απλούστατο λόγο ότι η εικόνα που εμφανίζεται θα την χαρακτήριζα μάλλον μια εικόνα χαβαλέ σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπαμε χθες αυτές τις απίστευτες εικόνες από τη συμπρωτεύουσα, με τον κόσμο να κυκλοφορεί αμέριμνο στην παραλιακή, χιλιάδες κόσμος ο ένας δίπλα στον άλλον, με τα σκυλιά, με τα μωρά, με τους παππούδες, και να περπατάει εκεί στην παραλιακή αμέριμνος, να ξεθολώσει ίσως. Ή αυτό που γινόταν χθες εδώ στον περιφερειακό του Κορυλόβου της Δράμας, με κόσμο πάρα πολύ για τις 7 και κάτι το απόγευμα. Ίσως θα πρέπει να υπάρξουν, από όσο καταλαβαίνω τουλάχιστον, και σκληρότερα μέτρα, και την άλλη να υπάρξει μια υπενθύμηση ότι όταν λέμε μένουμε σπίτι δεν εννοούμε βγαίνουμε 3 ώρες βόλτα στον Κορύλογο ή 3 ώρες βόλτα στην παραλιακή ή κάνουμε λαϊκή την Πέμπτη, ας πούμε, γιατί διαμαρτύρεται και το επιμελητήριο της Δράμας. Δόθηκε μια εντολή να γίνει λαϊκή και λέει για ποιο λόγο γίνεται λαϊκή σε αυτή τη συγκυρία, γιατί το πρόβλημα είναι σημαντικότατο. Και αντί να ασχολούμαστε με τις συνέπειες στην οικονομία του προβλήματος, ας δούμε προς το παρόν τις συνέπειες στην υγεία από αυτό το θέμα του κορονοϊού. Πάμε να χαιρετήσουμε στην Ξάνθη, το διαχειριστή του xanthinews.gr, τον κύριο Σταύρο Καρυπίδη. Έχουμε την χαρά να τον έχουμε τηλεφωνικά. Σταύρε, καλό σου απόγευμα. Καλησπέρα. Όσο είμαστε ακόμα γεροί και δυνατοί, θα τα λέμε. Να τονίσουμε φυσικά ότι υπάρχει αυτή η εικόνα ότι έχει χαλαρώσει το πράγμα. Δηλαδή ο κόσμος περπατάει ελεύθερα, ο κόσμος κάνει τζόκινγκ, ο κόσμος πάει και κάνει γυμναστική όλη τη μέρα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν είναι μένουμε σπίτι, αυτό είναι κάτι άλλο. Πριν από 10 μέρες είχαμε και εμείς αυτή την εικόνα εδώ στην Ξάνθη, ήταν από μια εβδομάδα. Τώρα σφίξανε λίγο τα πράγματα, γιατί μέχρι σήμερα έχουμε 20 περιστατικά κορονοϊού επιβεβαιωμένα. Έχουμε 4 θανάτους, ωραία. Έχουμε και ένα χωριό σε καραντίνα. Έχουμε και το κέντρο υγείας 33 νοσηλευτές και γιατρούς, οι οποίοι πήγαν στο σπίτι τους και θα είναι εκεί για μια εβδομάδα και δεν μπορούν να δώσουν τις υπηρεσίες τους. Και τα κάναμε όλα αυτά χωρίς να δουλεύουν οι λαϊκές, χωρίς να γίνει το καρναβάλι, και με λίγη έτσι πίεση προς τον κόσμο να μην βγαίνει προς τα έξω. Βέβαια υπάρχει κίνηση ακόμα. Ελπίζω να κάποια στιγμή να μπούμε όλοι σε ένα mood COVID-19, γιατί ακόμα νομίζουμε ότι θα γίνουν βόλτα, ας πούμε, και ότι αυτό είναι ένα πραγματάκι που, εντάξει μωρέ, μια εβδομάδα λίγο χαβαλέ και θα τελειώσει. Ούτε σε μια εβδομάδα θα τελειώσει, ούτε τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά ξέρετε ότι σήμερα, πριν από μια ώρα, κυριεύτηκε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος ήταν υγιέστατος, 60 χρονών, πρώην διοικητής της πυροσβεστικής Ξάνθης, ο οποίος τον χτύπησε ο κορονοϊός και σε 4 μέρες πέθανε, κατέληξε. Οπότε το COVID είναι δίπλα στην πόρτα σας, να το ξέρετε αυτό. Και τα πράγματα θα είναι πιο σκληρά τις επόμενες μέρες. Όσοι μπορούν να προφυλαχτούν, αν θέλουν να μ' ακούσουν, εμείς τα βλέπουμε εδώ και τα ζούμε καθημερινά. Την Ξάνθη τουλάχιστον, που πάει λίγο πιο μπροστά από ό,τι λέω άλλοι νομίζουν. Δεν ξέρω γιατί βιαζόμαστε πάντα εμείς τόσο πολύ στην Ξάνθη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι αυτή. Όπως είπα, σήμερα η σημερινή είδηση, κύρια, είναι το κέντρο υγείας Σταυρούπολης, όπου διαγνώστηκε μία νοσηλεύτρια με COVID-19. Η νοσηλεύτρια αυτή... Κέντρο υγείας Σταυρούπολης είπες ή Εχίνου? Σταυρούπολης είπα. Ναι. Έχω χάσει τα μυαλά μου. Κέντρο υγείας Εχίνου. Κέντρο υγείας Εχίνου. Έτσι και έτσι, κέντρο υγείας Σταυρού. Όλα τα περιφερειακά έχουν κλείσει. Να το ξέρεις αυτό. Υπάρχει μόνο το κεντρικό της Ξάνθης σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο νοσοκομιακό
ούτε κέντρο, περιφερειακό κέντρο υγείας, ούτε τίποτα, ούτε περιφερειακά ιατρία, είναι κλειστά όλα. Δούλευε μόνο το κέντρο υγείας του Εχίνου, το οποίο έχει 33 άτομα προσωπικό. Ένα κρούσμα COVID από τον Εχίνο πήγε εκεί χωρίς να δηλωθεί ότι είναι κρούσμα COVID ή βάση τόσο δεν είδανε τα συμπτώματα. Κόλλησε μια νοσηλεύτρια και από την ώρα που ανακοινώθηκε ότι κόλλησε η νοσηλεύτρια έχει κλείσει το κέντρο υγείας και έχουν πάει όλοι σε καραντίνα στα σπίτια τους και γιατροί και νοσηλευτές και προσωπικό ασθενοφόρων και όλοι, οδηγοί κτλ. 33 άτομα βγήκαν εκτός από έναν. Ναι, ναι, και κάπως έτσι είναι γενικότερα ο λογάριθμος, θα λέγαμε, των περιστατικών. Και δημιουργείται θέμα. Δηλαδή τώρα μια περιοχή από έναν δεν έχει κέντρο υγείας και μάλιστα η περιοχή έχει τα ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα μπαίνει σε εφαρμογή ένα σχέδιο το οποίο υπήρχε στα Σκαριά από ό,τι φαίνεται και έγινε, υπήρχε και συζητήθηκε στην προχθεσινή σύσκεψη που έγινε εκεί πέρα με τον Υφυπουργό. Γίνεται μια μονάδα COVID σε ένα χωριό πιο κάτω, στη Σμύρνη. Στο ιατρείο της Σμύρνης γίνεται μια μικρή υποτυπώδης μονάδα COVID για να περιθάλψει, ας το πούμε, ή να υποδεχτεί τα πρώτα περιστατικά, αν υπάρξουν από την ορεινή περιοχή, το οποίο θα στελαχωθεί με άλλο ιατρικό προσωπικό από το νοσοκομείο της Κάτσης. Άλλο κάτι που να έχουμε, Σταύρε Καρυπίδη? Άλλο κάτι που έχουμε. Το πιο βασικό πράγμα που απασχολεί τώρα, εκτός από τον Εχίνο, είναι τα κρούσματα που έχουμε σε 6 στρατιωτικούς μας στελέχη του ΔΣ στρατού. Και οι 6 είναι από μονάδες της Ξάνθης. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ο έκτος. Ήταν ένας ο οποίος είναι ο 46χρονος, ο οποίος κατέληξε και όλο το πρώτο κρούσμα. Ένας αντιπασπιστής. Άλλοι δύο που είχαν πάει στο 424 νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και έχουν επιστρέψει και νοσηλεύονται στο σπίτι τους. Άλλοι δύο που ανακοινώθηκαν εχθές και ένα σήμερα. Σύνολο 6 άτομα, στελέχη του ΔΣ. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στους ανθρώπους των στρατιωτικών, αλλά και στους ίδιους στρατιωτικούς, οι οποίοι προσπαθούν να προφυλάξουν τον εαυτό τους και να δουν τι γίνεται. Και υπάρχει και ένα ακόμα, ναι, ναι. Μια μικρή ακόμα είδηση, είναι ότι ο Δήμος Ξάνθης, πολύ σοβαρά σκεπτόμενος, αποδέχτηκε μία δωρεά που έγινε από τα Πλαστικά Θράκης, μια μεγάλη βιομηχανία που είναι εδώ στην περιοχή μας, η οποία δόρισε 100 κλίνες, 100 κρεβάτια, και αυτά τα 100 κρεβάτια πήγανε σήμερα στο κλειστό αθλητικό κέντρο Φίλιππος Αμυρίδης και στα πρότυπα της Κίνας στείνει ένα δεύτερο νοσοκομείο πάρα πολύ γρήγορα. Έχει γίνει προμήθεια και διαχωριστικό για να γίνουν θάλαμοι και έχει γίνει και προμήθεια μιας μεγάλης δεξαμενής οξυγόνου ώστε να μπορούμε να έχουμε 100 κλίνες για κάθε ενδεχόμενο αν ομιγέννητο γίνει κάτι έκτακτο στην περιοχή ή και στους γύρω νομούς βέβαια. Να μπορούμε δηλαδή να περιθαλθούν εδώ άνθρωποι και τους υπόλοιπους νομούς αν χρειαστεί. Ετοιμάζεται δηλαδή ένα τέτοιο πρόχειρο νοσοκομείο μέσα στο κλειστό αθλητικό κέντρο Φίλιππος Αμυρίδης που είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο και ήδη έχουν μπει οι πρώτες εγκαταστάσεις σήμερα. Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες 2 μέρες θα είναι έτοιμα όλα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σταύρε. Να είστε καλά, μείνετε σπίτι, δεν είναι πλάκα. Σας το λέω τώρα εγώ γιατί τους ζω τους ανθρώπους. Βλέπω, μιλάω με κόσμο που είναι στις μονάδες COVID, με γιατρούς αλλά και με ασθενείς. Μείνετε σπίτι και μην κάνετε αυτά που μου λένε κάποιοι εκεί στην Δράμα ότι θέλουν να κάνουν παζάρι και λαϊκή αγορά και τέτοια. Αυτά είναι αστεία πράγματα, μείνετε όσο γίνεται πιο πολύ πέσα. Αφήστε τα λάχανα και τις ντομάτες, θα τις πάρετε από κάπου αλλού. Μην φάτε την καθόλου. Δεν τα αποκράθει ο κόσμος. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλησπέρα μου. Να είσαι καλά. Σταύρος Καρυπίδης, διαχειριστής του xanthinews.gr. 20 περιστατικά λοιπόν στο νομό Ξάνθης, 4 θάνατοι, ένα χωριό σε καραντίνα, ένα κέντρο υγείας που έκλεισε, 6 στρατιωτικοί μεταξύ αυτών οι οποίοι έχουν νοσήσει από το 4ο σώμα στρατού. Αυτή είναι η βίβλος, μπορούμε να πούμε, που αφορά τον νομό της Ξάνθης, κυρίες και κύριοι, σε μια συγκυρία φυσικά, που θα έλεγα ότι δεν είναι ούτε η ώρα για να γίνεται επικοινωνία με την κοινωνία, δηλαδή
δορίζουν το μισό μισθό οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες. Αυτά είναι καλά, έχω την αίσθηση. Όμως η εποχή είναι σοβαρή και πρέπει να λαμβάνονται και σοβαρά μέτρα. Και σίγουρο είναι ότι λαϊκές ή οτιδήποτε άλλο αυτήν τη χρονική περίοδο, πιστεύω ότι αν μη τι άλλο δημιουργούν την... μπορώ να το πω έτσι, την υποψία σε έναν πολίτη και λέει γιατί κλείσατε και τα σχολεία, γιατί κλείσατε και τις υπηρεσίες, γιατί κλείσατε και τα μαγαζιά. Αν είναι να μαζεύονται 1000 άτομα στον Κορύλοβο και να περπατάνε, ας μαζεύονται και στις καφετέριες. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει δηλαδή διαφορά, αν κάθονται στις καρέκλες, να μην κουράζονται κιόλας. Είναι σοβαρά ζητήματα λοιπόν, βλέπουμε τι γίνεται στην Ξάνθη. Και η Ξάνθη δεν είναι μόνο η χιλιομετρική απόσταση, είναι ότι αυτά τα προβλήματα, αν υπάρξει αυλεψία, μπορεί να εκτιναχθούν. Δηλαδή η εικόνα της Θεσσαλονίκης εχθές με τις εικόνες που είδαμε στα Καλάνια, να κυκλοφορεί κόσμος αμέριμνος, να υπάρχει συνωστισμός από πλήθος που περπατούσε και έκανε βόλτες, μπορώ να το πω έτσι, μέσα σε μια παραλιακή. Είναι εικόνες που σε αφήνουν πραγματικά άναυδο και λες τι φταίνει οι υπόλοιποι. Αν έχει άγνοια κινδύνου ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, αν πιστεύει ότι έτσι καταπολεμείται ο ιός ή ότι δεν υπάρχει θέμα ή ότι δεν υπάρχει ιός. Μπορεί ένα κομμάτι από αυτούς που περπατάνε να νομίζουν ότι αυτό που ζουν είναι ένα όνειρο, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην πράξη. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα τι μας είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ξάνθης. Είχαμε μια σύντομη συζήτηση μαζί του για το κλείσιμο του κέντρου υγείας, ο κύριος Καραδέδος. Θα πάμε να δούμε τι μας είπε και επιστρέφουμε με ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα. Το κέντρο υγείας Αχίνο έκλεισε χθες, γιατί παρουσιάστηκε ένα κρούσμα μέσα στο προσωπικό του κέντρου υγείας και για τον λόγο αυτό έκλεισε, και θεωρούμε όμως πάρα αυτά ότι πρέπει να ζητούμε από την πολιτεία μας πάρα αυτά να ανοίξει, γιατί δεν μπορεί να μείνει ο χώρος χωρίς παρουσία υγειονομική στην περιοχή, και ελπίζουμε αυτό να γίνει σήμερα. Πιστεύετε δηλαδή ότι πρέπει να ανοίξει κάποιο άλλο, κάποια άλλη υπηρεσία, τι ακριβώς? Κοιτάξτε, ή θα απολυμανθεί το ίδιο το κέντρο υγείας και θα επανδρωθεί με άλλο προσωπικό, ή θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος να δοθεί από το Δήμο Μίκης, ώστε να επιτελείται ιατρείο κανονικό. Δεν μπορεί να μείνουν οι άνθρωποι χωρίς ιατρείο, χωρίς υγειονομική περίθαλψη. Έχουμε κάτι νεότερο και για τους φοιτητές που επέστρεψαν από την Τουρκία, κύριε Καραδέδο? Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά ούτε μας κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των... δεν μας έχουν κοινοποιηθεί τίποτα μέχρι τώρα από τα αποτελέσματα αυτά. Ελπίζω και πιστεύω όμως ότι δεν θα έχουμε προβλήματα από εκεί μεριά. Ο κορονοϊός είναι μάλλον διάχυτος, δεν προέρχεται από μια κοινωνική ομάδα μόνο. Είναι και στο εξίσου και στην περιοχή του την ορεινή ζώνη, αλλά και στην... παιδινή και στην αστική ζώνη, και με αυτή την έννοια θα λέω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια στον αστικό ιστό και όχι να επιμείνουμε στην ιδέα ότι είναι κάτι της τάξης του βουνού. Ναι, δεν έχει ούτε κοινωνικές τάξεις, πρέπει να πούμε, ούτε περιοχές τις οποίες πλήττει. Αυτό εδώ πλήττονται χώρες πάμπλουζες, εδώ Νέα Υόρκη τώρα, τι να λέμε. Για πέστε μου τώρα, είναι ανησυχητική η κατάσταση στον νόμο Ξάνθης? Πώς το αντιμετωπίζει η κοινωνία, οι ασθενείς ευρύτερα? Δεν είναι να πιάσουμε να τρέχουμε στα βουνά, αλλά οπωσδήποτε έχουμε μια αυξημένη παρουσία του κορονοϊού κρουσμάτων στην περιοχή μας. Έχουμε το 10% σχεδόν των θανάτων στην Ελλάδα. Και αυτό για ένα μικρό νομό όπως είναι ο νόμος Ξάνθης, συγκριτικά με τα μεγέθη των άλλων νομών, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Και θα πρέπει να βρεθεί να επιταθούν τα προβλήματα, να επιταθούν οι αποφάσεις της πολιτείας και τα μέτρα στην περιοχή μας, γιατί φαίνεται ότι κάτι δεν έχει πάει όπως θα θέλαμε καλά. Μάλιστα, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Πρόεδρε? Να είμαστε όλοι αισιόδοξοι, γιατί τέλος πάντων ο ήλιος θα συνεχίσει να βγαίνει πάντα και ελπίζω να είμαστε όλοι μας εκεί να το βλέπουμε και να είμαστε ευχαριστημένοι. Επιστροφή μόνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στην Κοζάνη και να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιχάλη Αγραφιώτη. Κύριε Αγραφιώτη, τι κάνετε?
Πώς είστε εσείς? Εμείς προσπαθούμε να είμαστε καλά, αλλά ο κορονοϊός δεν μας αφήνει. Εκτός από την αναδιοργάνωση που έχει επιτευχθεί λόγω κορονοϊού σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όπως και σε όλη τη χώρα φυσικά και σε εσάς, εμείς έχουμε και πάρα πολλά κρούσματα. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει. Η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία ξεφύγει, ειδικά στην Καστοριά, αλλά και σε άλλες πόλεις, όπως και στην Πτολεμαίδα χθες είχαμε έναν ευνίδιο θάνατο, και εδώ στην Κοζάνη είχαμε ένα κρούσμα χθες, έναν 55χρονο. Γενικά τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίσσονται, όχι με ρυθμούς Ιταλίας και Ισπανίας, σε ένα πολύ πιο αργό βαθμό, αλλά η οικονομία όμως καταστρέφεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι επιχειρήσεις είναι κλειστές, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ελάχιστες επιχειρήσεις δουλεύουν. Και βέβαια αυτά που ακούγονται, όλα τα μέτρα και όλα αυτά, μπορεί να φαίνονται ανακουφιστικά, αλλά στην πράξη θα φανεί πόσο ανακουφιστικά θα είναι και πώς θα βοηθήσουν την κατάσταση. Γιατί λογικό είναι, όταν μένει στάσιμη μια οικονομία και ούτε έχει έσοδα ούτε έξοδα, μάλλον έξοδα έχει κανονικά οι επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν θα πάει καλά, κάτι δεν θα βγει αυτή η χρονιά. Σίγουρα θα υπάρξει ύφεση, αυτό είναι αναμφισβήτητο πλέον, αλλά δεν ξέρω και πόσα χρόνια ακόμα θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της ύφεσης. Τώρα... Και φυσικά από Δευτέρα, που μάλλον από αύριο, εδώ στη Δυτική Μακεδονία, δεν ξέρω και εσάς τη δράμα, εδώ στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε χιόνι και πτώση θερμοκρασίας. Καταλαβαίνετε ότι το μόνο και ευχάριστο στην όλη υπόθεση είναι η πτώση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Για πες μου τώρα, πού οφείλεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε κυρίως στον ομό Καστοριάς και αν συνδέεται λίγο με τη Γούνα? Γιατί διαβάσαμε ότι συμμετείχαν σε κάποιες εκθέσεις κάποιοι άνθρωποι εκεί, κάποιοι επιχειρηματίες, βρέθηκαν στο εξωτερικό. Ειδικά η Καστοριά, για ποιο λόγο? Η Καστοριά για ποιο λόγο? Μόλις εμφανίστηκε το κρούσμα στη Βόρεια Ιταλία, στο Μιλάνο συγκεκριμένα, και γέμισε και η Βόρεια και η Ιταλία γενικά κρούσματα εξαιτίας. Βασικά, το Μιλάνο, την περιοχή της Ιταλίας, έχει πολλές σχέσεις με την Κίνα. Έχουν συναλλαγές πολλές εμπορικές. Και φυσικά πολλές κινέζικες εταιρείες ράβουν στην Ιταλία, μάλλον παίρνουν τα μοντέλα από την Ιταλία. Πολλές ιταλικές εταιρείες ράβουν στην Κίνα, καταλαβαίνετε ότι έχουν πάρα πολλές σχέσεις. Για κακή τύχη, λοιπόν, περίπου 200 Καστοριανών, εκείνες τις ημέρες βρισκόταν και αυτοί, όπως και από όλο τον κόσμο άνθρωποι, στο Fashion Week, το οποίο γινόταν στο Μιλάνο. Εκεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μόλις επέστρεψαν στην Ελλάδα, πήγαν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, δεν είχαν ακόμα βγει τα πολλά κρούσματα, ούτε είχαν περιοριστικά μέτρα ακόμα στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη καν. Το είχαν πάρει λίγο αψήφιστα. Μπήκαν λοιπόν στο αεροδρόμιο, από ό,τι μίλησα με κάποιους, ούτε καν τους εξέτασαν, όμπισε τίποτα, μπήκαν κατευθείαν στη χώρα, στη Θεσσαλονίκη, και από την Θεσσαλονίκη πήγαν κατευθείαν στην Καστοριά. Ερχόμενοι στην Καστοριά, κανένας δεν τους μίλησε για καραντίνα, κανένας δεν τους μίλησε ότι μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα και κοινωνικοποιήθηκαν αμέσως. Όχι μόνο κοινωνικοποιήθηκαν, απλά πήγαν στο σούπερ μάρκετ, πήγαν στα μπαρ, πήγαν στα καφέ, γλέντισαν. Πολλοί ήρθαν και εδώ στην Κοζάνη και γλέντισαν τις αποκριές. Γιατί ενώ είχαν απαγορευτεί οι παρελάσεις, οι υπόλοιπες κοινωνικές εκδηλώσεις γινόταν κανονικά στα μαγαζιά, στα καταστήματα εστίασης και στα καφέ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να το θέλουν, διέσπηραν τον ιό. Και έφτασε μέσω ενός μνημοσύνου, να φανταστείτε, πώς να σας πω τώρα, τη Δαμασκηνιά και η Δραγασιά, τα δύο χωριά της Κοζάνης που βρίσκονται σε καραντίνα, είναι όπως είναι στη Δράμα τα χωριά πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Να φανταστείτε, η Δαμασκηνιά σε απόσταση είναι πιο κοντά στην Κοριτσά, δηλαδή στην Αλβανία. Αλλά πώς έφτασε εκεί ο κορονοϊός? Πολλοί Καστοριανοί που είχαν έρθει σε επαφή με τους γουναράδες μέσω των κοινωνικών σχέσεων, πήγαν στο καφενείο της Δαμασκηνιάς. Πήγαν στο μνημόσυνο και από εκεί και πέρα κόλλησαν και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι δύσκολο. Κάποιος βγήκε, κάποιος με τις κοινωνικές επαφές κόλλησε το ιός, μεταδόθηκε και βλέπετε το αξιοπερίεργο να έχει φτάσει ο ιός από την Κίνα στα πιο απομακρυσμένα χωριά της Κοζάνης. Δηλαδή, δεν έχει σύνορο ο ιός. Αυτό λένε, πείτε μου. Δεν έχει σύνορο ο ιός, δεν έχει, επίσης δεν κοιτάζει κοινωνικές κατηγορίες. Κολλάνει πάντες. Από βασιλείς μέχρι άνεργοι. Δεν υπάρχει δηλαδή. Το θέμα είναι ότι αλλιώς το αντιμετωπίζουν οι βασιλείς, αλλιώς οι άνεργοι. Και επειδή εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε πάγιο ζήτημα με τα νοσοκομεία μας, όπως έχετε και εσείς φυσικά ζήτημα πάνω, αυτή είναι η αλήθεια. Γενικά η Βόρεια Ελλάδα, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, έχει θέματα. Όποια πόλη δεν έχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο, έχει θέματα. Εγώ έχω να πω ότι εντάξει, χωρίς να έχει μεθ κάνει Καστοριά,
προσπαθούν να κάνουν δουλειά και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όσο μπορούν. Δηλαδή το νοσοκομιακό προσωπικό, τους γιατρούς είναι ελάχιστοι και όμως προσπαθούν να βγάλουν δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί γιατροί έχουν κολλήσει και ήταν σε καραντίνα σε 15 ημέρες, για 15 ημέρες. Αλλά τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Δηλαδή το επίκεντρο του ιού ουσιαστικά είναι η Καστοριά. Δεν είναι ούτε η Αθήνα ούτε η Θεσσαλονίκη. Και φυσικά εύχομαι να προσέχετε και να μην έρθετε στη δυσκολία που ήρθε η Καστοριά, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι είναι σε κακή μοίρα. Η Καστοριά σαν πόλη δεν κινείται καθόλου και λογικό είναι, αλλά έχει τους περισσότερους θανάτους αυτή τη στιγμή, αναλογικά με τον πληθυσμό της. Δεν είναι μια πόλη πάνω από 10.000 κατοίκους. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην Καστοριά και ελπίζουμε ότι σύντομα, και αυτό μου είπα μεταφέρουν οι Καστοριανοί, είναι ότι ελπίζουν θα περάσουν 20 μέρες και θα αρχίσει να απομονώνει το ιός. Γιατί στις 15 μέρες ουσιαστικά, όταν ο κόσμος νοσήσει μετά και δεν πάθει κάτι σοβαρό, μετά περνάει. Αλλά θέλει πολύ προσοχή στην απολύμανση, γιατί κυρίως μεταδίδεται μέσω των. Από ό,τι μου λένε, δηλαδή εγώ σας το λέω εμπειρικά, δεν είμαι γιατρός. Αλλά εμπειρικά από τους ανθρώπους που κόλλησαν μου είπαν ότι κυρίως μεταδίδεται με τις κοινωνικές σχέσεις με το άνω αναπνευστικό. Προσβάλλει τα πνευμόνια, όσοι δηλαδή τόσοι είπαν ότι είχαν ένα μια μορφή πνευμονία και δεν είναι επικίνδυνος αν δεν έχεις τόσο πολύ. Δηλαδή υπάρχουν βέβαια πολλοί θάνατοι χωρίς να υπάρχει υποκείμενο νόσημα, αλλά κυρίως οι γιατροί φοβούνται αυτούς που έχουν προβλήματα, όπως σε κάποιος αν έχει άσθημα. Τότε δημιουργούνται προβλήματα αρκετά. Όταν κάποιος έχει παραδείγματος χάρη έχει υποστεί μια πνευμονία την προηγούμενο καιρό, μπορεί να νοσήσει. Γενικά μας έχει αναστατώσει τη ζωή αυτός ο ιός και ελπίζουμε να βρεθεί κάποια στιγμή ένα φάρμακο, κάτι για να το περιορίσει. Εκεί νομίζω ότι αν βρεθεί το φάρμακο θα αρχίσει να ξαναλειτουργεί και η κοινωνία. Τουλάχιστον εγώ σας μιλάω εμπειρικά, δηλαδή πως βλέπω μια πόλη η οποία πραγματικά νοσεί και η πόλη από τον ιό και νοσεί κοινωνικά, οικονομικά, γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα ακόμα ευτυχώς δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ. Γιατί έτυχε η καημένη Καστοριά, να πω έτσι την χαρακτηριστική έκφραση, να έχει ανθρώπους στο Μιλάνο να έρθουν όλοι μαζί και να διασπείρουν τον ιό. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν αυτό το αεροπλάνο δεν κατέβαινε Θεσσαλονίκη, κατέβαινε στην Αθήνα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έμπαιναν στο μετρό, πήγαιναν και κοινωνικοποιούνται αμέσως στην πόλη των Αθηνών. Φανταστείτε πόσα θύματα θα είχαμε. Μάλιστα, είναι σοβαρό. Οι κάτοικοι τώρα τηρούν τα μέτρα. Μιχάλη. Όχι, όχι Θανάση, δυστυχώς δεν τα τηρούν. Α, δεν τα τηρούν και εκεί, εντάξει. Γιατί ερχόμενος στο σταθμό που εργάζομαι, είδα κόσμος, ουρές έξω από τις τράπεζες, είδα ουρές έξω από τις δημόσιες υπηρεσίες, είδα ουρές έξω από πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο να κυκλοφορούν και φοβάμαι ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έρθει άλλη δέσμη μέτρων, η οποία θα είναι περιορισμός κυκλοφορίας από 9 το βράδυ μέχρι 9 το πρωί. Γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κάποιος αν δεν έχει μόνο σοβαρή ανάγκη δουλειά να κυκλοφορήσει. Θα τελειώσουν οι βόλτες, θα μας απαγορεύσουν και αυτά. Θα δηλώνουμε ένα άτομο για να πηγαίνει να κάνει τα ψώνια και τα φάρμακα και όλα αυτά. Και φοβάμαι πολύ ότι θα απαγορεύσουν συνολικά την κυκλοφορία πάνω από τους ανθρώπους πάνω από 65 χρονών. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Επίσης, αγαπητέ Θανάση, για πρώτη χρονιά στα χρονικά η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πέρασε η τουρκοκρατία, πέρασε χίλιες δυο δυσκολίες, δεν θα κάνει κανονικά Πάσχα. Δεν θα μπορέσουμε ούτε καν να ανάψουμε ένα κεράκι στους ανθρώπους που έχουμε χάσει. Το καταλαβαίνεις αυτό πόσο δύσκολο είναι για τον Έλληνα, για τον άνθρωπο που αγαπάει τους δικούς του και την πατρίδα γενικά. Είναι ένα πράγμα πρωτόγνωρο και νομίζω και άγριο. Και βέβαια όσο και να πει κάποιος ότι ξέρεις του χρόνου θα είμαστε εντάξει. Εγώ είχα κάνει μια εκτίμηση πριν από μήνα περίπου και έλεγα ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε ξεμπερδέψει με την ιστορία. Σήμερα έβλεπα στο BBC ότι οι Άγγλοι προβλέπουν να κρατήσουμε και 6 μήνες. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη θα είναι η κατάσταση αν αυτό το πράγμα κρατήσει 6 μήνες. Είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο να κρατήσει αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο ανέφερες, για τον απλούστατο λόγο ότι κυριολεκτικά θα καταρρεύσουν τα πάντα, θα καταρρεύσουν και οι οικονομίες. Αυτό θεωρείται ένα δεδομένο που θα συζητηθεί μετά τον κορονοϊό. Όμως είναι γεγονός ότι για να τελειώσεις νωρίτερα πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες, Μιχάλη Αγραφιώτη, και όχι να γίνονται ημίμετρα. Δηλαδή δεν είναι ούτε χαβαλές ούτε βόλτες ο κορονοϊός. Ακριβώς. Δεν σώζεσαι δηλαδή αν κάνεις τζόκινγκ όλη τη μέρα. Εντάξει, τώρα εμάς τους Έλληνες μας έπιασε και λίγο μια μανία τώρα με αυτή την άσκηση. Δεν είναι μια μανία. Είναι λογικό, καταλαβαίνω, είναι λογικό. Όταν ο άλλος είναι κλεισμένος όλη μέρα σπίτι, Θανάση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά εγώ δεν στεναχωριέμαι τόσο για αυτούς τους ανθρώπους. Στεναχωριέμαι με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις,
έχουν προβλήματα και οικονομικά και άλλες φύσεις προβλήματα. Εδώ στην Καστοριά, παραδείγματος χάρη, παρατηρήθηκε άνθρωποι που δεν νοσούσαν από κορονοϊό, αλλά παραδείγματος χάρη πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο για, για την καρδιά τους, για τα πνευμόνια τους, για το πόδι τους, για οτιδήποτε άλλο. Δεν τους δεχόταν το νοσοκομείο Καστοριάς, και λογικό είναι αυτό. Δεν τους δεχόταν όμως και όμορα νοσοκομεία, γιατί προερχόταν την Καστοριά και φοβόταν μην κολλήσουν κορονοϊό. Πόσα θύματα έχουμε. Πόσα θύματα έχουμε μέχρι στιγμής, πόσα θύματα έχουμε στη Δυτική Μακεδονία ευρύτερα? Στη Δυτική Μακεδονία μαζί με την ΕΟΡΔΕ αυτή τη στιγμή, με τους πρόχειρους υπολογισμούς που έχω, είναι γύρω στα 11 θύματα. Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός, αν σκεφτούμε ότι η Δυτική Μακεδονία είναι γύρω στις 250.000 κατοίκους, 300.000. Είναι στην περιφέρεια και καταλαβαίνεις ότι και η Καστοριά ειδικά, που νομίζω είναι μικρότερα. Ένας από τους μικρότερους νομούς της Ελλάδος, μετά τον Ρωμό Γρεβενών, η Καστοριά αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, και μάλιστα είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω μιας έκθεσης στο Μιλάνο, από όσο μας είπε και ο Μιχάλης, τον οποίον και ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, για την συζήτηση που είχαμε. Ήταν επικοδομητική και πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, η συζήτηση με τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη, από δημοσιογράφο από το Flash TV της Κοζάνης, που μας μίλησε για αυτήν την μαύρη βίβλο που έχει χτυπήσει, πρέπει να πούμε, τον νομό Καστοριάς κυρίως, αλλά και ευρύτερα ολόκληρη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Στη Βόρειο Ελλάδα έχουμε δύο χωριά τα οποία είναι σε καραντίνα, έχουμε πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε μικρές κοινωνίες, νόσησα χωριά στα σύνορα από ένα μνημόσυνο, από όσο μας είπε, που πήγαν ορισμένοι από αυτούς που βρέθηκαν και στο Μιλάνο, και έτσι ο ιός από το Μιλάνο και από την μακρινή Κίνα βρέθηκε στη Δαμασκηνιά του νομού Κοζάνης. Κάπως έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε τη δυνατότητα στο πρώτο μέρος της εκπομπής να δούμε το τι γίνεται σχετικά με τον κορονοϊό. Έχουμε και πολιτική ατζέντα στη συνέχεια, έχουμε και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις τις οποίες μπορείτε να δείτε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Και πάμε στην Αθήνα να χαιρετήσουμε την Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτή δράμας του ΚΙΝΑΛ. Να τονίσουμε φυσικά ότι έχουμε απευθύνει και πρόσκληση στον Κωνσταντίνο Μπλούχο, και έχω την αίσθηση σήμερα, από όσο μας ανέφερε με μήνυμά του, δεν μπορεί να επικοινωνήσει και να συνομιλήσουμε. Θα είναι χαρά μας φυσικά να συνομιλήσουμε και να χαιρετήσουμε τη Χαρά την Κεφαλίδου λοιπόν. Κυρία Κεφαλίδου, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε όλους όσους παρακολουθούν. Η αγωνία μας είναι πολύ μεγάλη, γιατί θέλουμε από αυτή την άνηση μάχη που δίνουμε να μπορέσουμε να βγούμε ως τύχοι νικητές. Για πέστε μου τώρα. Αυτό γίνεται με έναν τρόπο, ξέρετε. Με έναν τρόπο. Ακούγοντας τους ειδικούς. Τώρα ακούει ο κόσμος, ακούμε γενικώς τους ειδικούς, ακούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, ακούμε μόνο ό,τι μας βολεύει. Γιατί εγώ δεν βλέπω να τους ακούμε τους ειδικούς. Λοιπόν, θα σας πω μια αλήθεια. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα, ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα συνολικά βρίσκεται στην καλή πλευρά. Γιατί πήραμε γρήγορα μέτρα. Πήραμε αποφασιστικά μέτρα. Τρομοκρατηθήκαμε αρκούντος. Όμως αυτό δεν πρέπει να χαλαρώσει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι πρέπει να προσπαθούμε, επειδή φαίνεται ότι η μπόρα η μεγάλη είναι μπροστά μας και κανένας δεν μπορεί να μας πει τι γίνεται, γιατί οι συνθήκες αυτές που ζούμε είναι ανεπανάληπτες. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Απλώς οι ειδικοί μπορούν να ερμηνεύσουν καλύτερα τα δεδομένα που έχουν και το ότι κάποιες χώρες όπως είναι η Κίνα και η Ιταλία και η Ισπανία προηγούνται από εμάς. Πάμε με τον χρόνο και παλεύουμε μέρα-μέρα. Λοιπόν, επομένως το μήνυμα είναι δεν χαλαρώνουμε. Δεν θεωρούμε ότι επειδή καθίσαμε μια εβδομάδα στο σπίτι μας αυτό είναι και τελειώσαμε. Η μάχη είναι διαρκείας. Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο. Δεν μπορούν να γεμίσουν τα νοσοκομεία μας με κρούσματα, διότι υπάρχει πολύ λίγος αριθμός κλινών στις εντατικές
και δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτό που ζει η Ιταλία. Να διαλέγουν οι γιατροί ποιος θα διασωληνωθεί και ποιος όχι. Ποιος θα ζήσει και ποιος θα φύγει. Λοιπόν, δεν θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες δραματικές σκηνές. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι ο κόσμος μέχρι τώρα κάνει μια προσπάθεια, το διαχειρίζεται όσο μπορεί, μη χαλαρώνουμε όμως. Τηρούμε τις οδηγίες, αυτοπεριοριζόμαστε και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Γιατί βλέπετε ότι η πόλη μας μέχρι στιγμής έχει καταφέρει σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο νομός μας ολόκληρος, να μην είναι με κρούσματα και με προβλήματα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχουμε κι εμείς ανθρώπους οι οποίοι θα νοσήσουν. Είναι αδύνατο. Όμως πρέπει να το περιορίσουμε όσο γίνεται. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ιδιώτες γιατρούς, στον Ιατρικό Σύλλογο της Δράμας, διότι συγκρατούν πάρα πολλούς ασθενείς από το να πάνε στα νοσοκομεία. Είναι πολύ βασικό να έχουμε επαφή με τον γιατρό μας και στα πρώτα συμπτώματα να πάρουμε οδηγίες. Μην τρέχουμε στο νοσοκομείο. Δεν θα μπορέσει να αντέξει το σύστημα υγείας το ΕΣΥ. Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα μπορέσει να αντέξει αν έχουμε μεγάλη κοσμοσύρωση. Και μάλιστα λέγεται χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τη λίστα με τον αριθμό των θυμάτων, αλλά κυρίως το πώς είναι διασωληνωμένοι. Εκεί φοβούνται ότι αν υπάρξει έκρηξη και χρειαστούν 400, 500, 600 διασωλήνωση, εκεί θα υπάρξει και πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχα η δυνατότητα να τους περιθάλψεις. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί καλώς ή κακώς, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, ακόμη και αν πάρουμε και ό,τι υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα και το επιτάξουμε, δεν φτάνουν. Όταν έχεις έξαρση τέτοια, όταν έχεις πανδημία, όταν έχεις περιστατικά τα οποία βλέπετε ότι έχουν έναν κύκλο για να δείξουν αν είναι θετικοί ή αρνητικοί οι άνθρωποι που ξεπερνάει τις 10 μέρες. Κάνουν κάποιοι το τεστ, βγαίνει αρνητικό, νομίζουν ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Δεν είναι έτσι. Σε 5 μέρες βλέπετε ότι βγαίνουν θετικά τα αποτελέσματα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι εφησυχάζουν και μένουν με το αρνητικό τεστ, είναι μια κινούμενη βόμβα. Εδώ όμως το επίσημο, η οργανωμένη πολιτεία, θα λέγαμε, κάνει κάτι, κυρία Κεφαλίδου, ή ασόψεται ο πολίτης για τον απλούστατο λόγο ότι εκτός από αυτήν την ιστορία με τον κορονοϊό, πάρα πολλοί κόσμος αντιμετωπίζει πλέον με αβεβαιότητα το αν θα υπάρξει μέλλον, το τι μέλλον θα είναι αυτό, και δεν πείθεται ούτε από αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ούτε ότι υπάρχει γυρισμός. Και στη χώρα ευρύτερα. Ναι, ναι. Ξέρουμε λίγα. Αυτό που σας είπα ισχύει. Γι' αυτό λέω ότι είναι ανεπανάληπτες οι συνθήκες που ζούμε. Ξέρουμε λίγα. Πάμε ψαχτά. Δίνουμε χρόνο στην επιστημονική κοινότητα να μπορέσει μέσα από τις καταγραφές και με τον τρόπο με τον οποίο ο ιός συμπεριφέρεται, να μπορέσει να βρει έναν τρόπο να τον σταματήσει, να τον περιορίσει, να βρεθεί ένα φάρμακο και πόσο μάλλον ένα εμβόλιο. Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να είμαστε χρήσιμοι αυτή την περίοδο, κάνουμε το ελάχιστο που μπορούμε. Η οικονομία ήρθε δεύτερη, γιατί προέχει η υγεία μας. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια βασική κατεύθυνση, ο κάθε ένας από εμάς έχει προσωπική ευθύνη να μπορέσει να καταλάβει τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε και να καταλάβει ότι θωρακίζοντας τον εαυτό του είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να προσφέρει και στην οικογένειά του, στους φίλους του, στο πλησίον του. Για πέστε μου τώρα. Ο καθένας από εμάς να αυτοπεριοριστεί. Για πέστε μου τώρα, αυτή η κίνηση τώρα του Πρωθυπουργού να ζητήσει να δοθούν τα μισά χρήματα, ναι, από τους μισθούς των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνει κάτι ανάλογο και το κοινάλ, εσείς έχετε τοποθετηθεί από όσο ξέρω ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, για συμβολικούς κυρίως λόγους, κυρία Κεφαλίδου. Κοιτάξτε, θα πούμε μία μεγάλη αλήθεια. Η οικονομία μας έχει τσακίσει. Ο ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή περνάει μία πολύ μεγάλη περιπέτεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μικρομεσαίοι, επιχειρηματίες, είναι έμποροι, δεν ξέρουν αν την επόμενη μέρα θα μπορέσουν να ξανανοίξουν τα καταστήματά τους, τις δουλειές τους. Έχουμε πάρα πολλούς ανέργους. Σε ένα τέτοιο δοφερό περιβάλλον δεν μπορεί κανείς να είναι αδιάφορος. Η κίνηση λοιπόν η οποία έγινε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού είναι ένα ελάχιστο δείγμα
συνείδηση και συνέστηση ότι σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιδράσει κανείς. Ο ένας είναι να περιμένει το πολιτικό του φορέα να βγάλει μία άποψη και από εκεί πίσω να στοιχηθεί. Όμως θέλω να σας πω ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Και εγώ, επειδή έχω μάθει να είμαι σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας μου μέσα στη Βουλή, πάντα δεν κρύβομαι και θέλω να έχω τη δυνατότητα να λέω τη γνώμη μου καθαρά, προσωπικά ανταποκρίνομαι χωρίς να περιμένω κανέναν πρόεδρο Βουλής, κανέναν πρόεδρο Κινήματος Αλλαγής να είμαι υποχρεώσει να κάνω κάτι. Παίρνω μεγαλύτερη χαρά. Σας το λέω, σας μοιράζομαι τη σκέψη μου. Για αυτή πέστε μου τώρα. Είναι και η στόχα της δημοκρατίας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Για πέστε είναι μου τώρα και κάτι ακόμη. Γιατί πέρασε στον ντούκου, θα λέγαμε. Ναι, πείτε μου. Πέρασε στον ντούκου λίγο, κυρία Κεφαλίδου. Με φαρδιές, πλατιές υπογραφές της ελληνικής κυβέρνησης, η Βόρεια Μακεδονία μέλος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, τι έγινε, τι έγιναν τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι λέγαν απαράδεκτη κατάπτυστη συμφωνία, τι έγινε η συμφωνία η κατάπτυστη. Λοιπόν, αυτά είναι μεγάλα θέματα, θέματα τα οποία ο κάθε πολίτης τα κρίνει και τα αξιολογεί και σε μια περίοδο τέτοια που πραγματικά μονοπολεί τη σκέψη των πολιτών πώς θα είναι η επόμενη μέρα, πώς θα μπορέσουμε να διασωθούμε από αυτήν την συγκυρία την παγκόσμια που μας φέρνει και εμάς με τα προβλήματά μας να ανησυχούμε, ελάχιστος κόσμος μπορεί να παρατηρεί θέματα όπως αυτά. Είναι όμως ένα μεγάλο εθνικό θέμα και εκεί πραγματικά νομίζω ότι κρινόμαστε όλοι. Επομένως, όταν θα κατακάτσει αυτή η αναμπουμπούλα και αρχίσει ο κόσμος να βλέπει όλες αυτές τις λεπτομέρειες, πώς έχουν προχωρήσει δηλαδή τα πράγματα, εκεί ο κάθε πολιτικός χώρος και ο κάθε βουλευτής, ο κάθε πολίτης λοιπόν, θα έχει τη δυνατότητα να τον κρίνει. Εμείς είχαμε χαρετά πει τη γνώμη μας εξ αρχής, δεν έχει αλλάξει σε τίποτα και πορευόμαστε με βάση τη σκέψη μας και τη δική μας συμμετοχή αυτή την ιστορία. Για πέστε μου και κάτι ακόμη, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση εδώ τοπικά. Ναι. Τι είναι αυτές οι νέες δομές στην βιομηχανική αποθήκη 3 που γίνεται μια περιφερειακή δομή, ορίζεται διευθυντής, μάλιστα καθορίζεται και 3.000 ευρώ μισθός. Το είδαμε πριν λίγες μέρες, κυρία Κεφαλίδου. Αυτό τώρα είναι μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τι ήταν ακριβώς? Λοιπόν, ό,τι ενημέρωση υπάρχει, υπάρχει μέσα από αυτές τις εξαγγελίες που έχουν γίνει. Δεν έχουμε καλύτερη εικόνα και κάποια στιγμή το πώς θα προχωρήσει το θέμα της δομής επάνω στην βιομηχανική ζώνη, νομίζω ότι πρέπει να υποθεί με πολύ καθαρούς όρους και με μεγάλη ειλικρίνεια για να ξέρουμε και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Γιατί κακά τα ψέματα, το έχουμε πει πολλές φορές, το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι που ήρθε για να φύγει. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και να το διαχειριστούμε σωστά και να μην δημιουργηθούν αγωνίες, φοβίες και ακραίες συμπεριφορές στους πολίτες. Επομένως, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, γιατί ούτε εγώ έχω πλήρη εικόνα ως βουλευτής, θα ήθελα πάρα πολύ ή ο κυβερνητικός βουλευτής ή αν υπάρχει η δυνατότητα από την ίδια την κυβέρνηση να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το σχέδιο που υπάρχει για το νομοδράμα. Γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο η δομή που υπάρχει στη βιομηχανική ζώνη, έχουμε και το προκεκά επάνω στο Παρανέστη. Εάν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός θα είναι για όλο το νομό μας. Περιμένουμε λοιπόν να δοθούν εξηγήσεις για να μπορέσουμε με τρόπο σοβαρό και υπεύθυνο να τοποθετηθούμε. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Κεφαλίδου. Είναι τα ελάχιστα. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Κεφαλίδου. Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να κλείσω λέγοντας ευχαριστώ τους πολίτες της Δράμας γιατί τηρούν τις οδηγίες και όσοι δεν τις τηρούν ας το σκεφτούν ξανά γιατί μόνο έτσι δυναμώνουμε ως κοινωνία και περιμένουμε να έχουμε μέσα από αυτή την προσπάθεια καλές ειδήσεις μέρα-μέρα. Να είστε καλά. Χαρά Κεφαλίδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του Κινήματος Αλλαγής.
κυρίες και κύριοι, να τονίσουμε ότι ήρθε το νερό σε κάποιες περιοχές και πρέπει να ήταν αρκετές αυτές που είχε κοπεί, γιατί ήταν μέσα στην πόλη της Δράμας. Είχαμε και χθες μία διακοπή νερού, το θέμα το καλύψαμε και είδατε στο δελτίο ειδήσεων. Η χθεσινή ήταν απρόβλεπτη διακοπή, η σημερινή ήταν διακοπή η οποία είχε, μπορούμε να πούμε, υπήρχε προγραμματισμός για μια αλλαγή που θα γινόταν σε έναν αγωγό ίδρυυσης. Τελικά ήρθε το νερό, όπως με στέλνουν μηνύματα φίλοι τηλεθεατές του Σταρ Βορείου Ελλάδος. Πάμε τώρα στην συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και φυσικά στη σημερινή εκπομπή βλέπετε ότι έχουμε έναν ρυθμό, έναν έντονο ρυθμό, και πάμε να δούμε τι δήλωσε στο Σταρ Βορείου Ελλάδος ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Μέτιος. Μίλησε για όλα, πρέπει να πω, για το κέντρο υγείας του εκείνου, για τα κρούσματα στην περιφέρεια, για το αν υπάρχει συνεργασία με τις αντιπολιτεύσεις, για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, αλλά και το τι πρέπει να κάνει η κεντρική κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τι είπε ο Χρήστος Μέτιος και επιστρέφουμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα έλεγα ότι στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, μετά τον περιορισμό κινήσεων στον Εχίνο, εντοπίζονται ίσως και τα περισσότερα, όχι μόνο στον Εχίνο, αλλά και στην υπόλοιπη, και θα έλεγα και στο Δήμο Ξάνθης. Ίσως θα υπάρξουν μέτρα στο επόμενο διάστημα για αυτό το σκοπό από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που έχει την ευθύνη μαζί με την Πολιτική Προστασία και τον κύριο Χαρδαλιά. Τώρα, στη Δράμα, στην Κομωτινή, στη Δράμα θα ξέρετε καλύτερα και από μένα, στην Κομωτινή, στην Καβάλα δεν υπάρχουν σε τέτοιο μεγάλο αριθμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε, δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν λιγότερα κρούσματα θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Πρέπει να τηρούμε πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και να μην ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, έτσι ώστε να μην προκύψουν περισσότερα κρούσματα στη συνέχεια ή να προκύψουν όσο το δυνατόν λιγότερα. Αυτό είναι μεγάλη σημασία. Δηλαδή η υπευθυνότητα του κάθε πολίτη ξεχωριστά σε αυτή τη μεγάλη μάχη, όπως είπατε, από τη μια πλευρά. Ο συντονισμός δε των υπηρεσιών της περιφέρειας, του κράτους, των Δήμων, είναι η δεύτερη προϋπόθεση και προς αυτήν την κατεύθυνση σας περιέγραψα ότι εστιάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια πλέον όλων για την περιοχή της Ξάνθης. Είστε ικανοποιημένος από το συντονισμό των υπηρεσιών, από τη λειτουργία γενικότερα κάποιων υπηρεσιών κρίσιμων που απαιτούνται σε αυτήν την περίοδο, κύριε Περιφερειάρχα? Κοιτάξτε, είμαι ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από τον τρόπο που η ελληνική πολιτεία χειρίζεται αυτή τη μεγάλη κρίση. Και δεν το λέω τυπικά αυτό, το εννοώ πραγματικά. Από εκεί και πέρα, σε εμάς όλους τους τοπικούς φορείς, έχουμε την ευθύνη της υποστήριξης, την ευθύνη του χειρισμού θεμάτων άλλων. Να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα, για παράδειγμα, όπως συνέβη με τους κτηνοτρόφους στον Εχίνο, όπως συνέβη με την τροφοδοσία του Εχίνου. Πώς θα μπουν, πώς θα υπάρχουν τρόφιμα, όλα, φάρμακα, ό,τι άλλο απαιτείται για τους κατοίκους της περιοχής εκείνης. Θέλω να πω, ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Την ευθύνη και το συντονισμό και τις δράσεις την έχει η Αθήνα με τα όργανα που σας είπα. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο σήμερα, αλλά θέλω να ξέρετε κι εσείς ότι είμαστε καθημερινά παρόντες σε ό,τι μας ζητηθεί, σε ό,τι πέσει στην αντίληψή μας, είτε να το ζητήσουμε να γίνει εισήγηση από εμάς, εννοώ στην Αθήνα, είτε να παρέμβουμε και να το λύσουμε μόνοι μας, κάνουμε αυτή την προσπάθεια καθημερινά. Αυτό θέλω να γνωρίζετε και εσείς και κατ' επέκταση και όσοι μας ακούνε. Να πούμε πάντως, κύριε Περιφερειάρχα, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο λέει ότι κάποια πράγματα μπορούσαν να γίνουν και με έναν συντονισμό, με μια συνεργασία και με την παράταξη της Περιφερειακής Σύνθεσης κατά τόπους, κυρίως στην Ξάνθη. Θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε αυτή την κρίση? Τι θα μπορούσε να υπάρξει, μπορείτε να μου πείτε τι λένε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τι λένε. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θεωρώ ότι έχει να προσθέσει κάτι μια τέτοια συζήτηση. Αλλά ας πούμε κάτι συγκεκριμένο. Με τον Εχίνο τώρα και με το κέντρο υγείας θα υπάρξει μια, μπορώ να το πω έτσι, κάλυψη αυτής της ανάγκης για τους κατοίκους εκεί? Προσέξτε, το είπαμε, έκανα αναφορά στον Εχίνο, αλλά όσον αφορά την τροφοδοσία.
Υπάρχει ένα κέντρο υγείας στον Εχίνο πλήρως επανδρωμένο. Υπάρχουν 12-13 άτομα προσωπικό. Γιατροί, νοσηλευτές, ό,τι προσωπικό απαιτείται για τα κέντρα υγείας. Συνεπώς όλα τα ύποπτα περιστατικά, όλα τα ύποπτα κρούσματα που μπορεί να προκύψουν στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν δίπλα τους τον γιατρό τους, που προφανώς γνωρίζονται και χρόνια πολλά. Υπάρχουν γιατροί που είναι αρκετά χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Συνεπώς, αν κάποιος συμπολίτης μας αισθανθεί από τα βήχα ή όλα αυτά που μας λένε οι γιατροί, αν αισθανθεί ότι είναι πιθανό να έχει νοσήσει, έχει που να απευθυνθεί. Και θα έλεγα είναι δίπλα του. Θα απευθυνθεί στο κέντρο υγείας, θα τον παρακολουθούν οι γιατροί του κέντρου υγείας και αυτοί θα αποφασίσουν αν θα τον παραπέμψουν στο νοσοκομείο της Ξάνθης ή κατ' επέκταση αν είναι κάτι ακόμη πιο σοβαρό στο νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης. Διαφορετικά θα μείνει κλεισμένο στο σπίτι του και θα ελέγχεται σε τακτική βάση. Υπάρχει ασθενοφόρο σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ σε 24-ωρη βάση. Θέλω να πω, οι υπηρεσίες του κράτους είναι παρούσες σε όλη τη διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης. Είναι ένας μεγάλος αγώνας. Είμαστε ακόμα στην αρχή, μας λένε, και δεν μπορούν να βγουν και συμπεράσματα πότε θα τελειώσει αυτός ο αγώνας. Κάτι που να άφησε σαν μήνυμα αισιοδοξίας ο κύριος Χαρδαλιάς στην επίσκεψή του πριν λίγα 24 ώρα. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος από την επίσκεψη του κύριου Χαρδαλιά, από το ενδιαφέρον του για την περιοχή μας, από τη συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, και θέλω να τον ευχαριστήσω για το συνολικό αγώνα που κάνει, για τη μάχη αυτή που δίνει καθημερινά και ο ίδιος, όπως και όλοι οι επιτελείς της πολιτικής προστασίας και του Υπουργείου Υγείας, αλλά και εν πάση περιπτώσει και όλης της πολιτείας, για τη μάχη που δίνει η ελληνική πολιτεία γι' αυτό. Και από δίπλα τους όλες οι υπηρεσίες, οι τοπικές, εννοώ τις περιφέρειες των Δήμων. Γίνεται μια καλή δουλειά. Ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Για τον ομό Δράμας έχετε κάποια πληροφόρηση, κύριε Περιφερειάρχα? Γίνεται πληροφόρηση για την κάθε περιφερειακή ενότητα? Κοιτάξτε, διαβάζω και εγώ τι γράφετε, αλλά τις ανακοινώσεις θέλω να ξέρετε ότι τις κάνει επίσημα το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και ο κύριος Τσιόδρας. Άρα ισχύει η χθεσινή δήλωση του κυρίου Τσιόδρα ότι Δράμα και Ροδόπη, αν θυμάμαι καλά, είναι οι δύο περιφέρειες που είναι μέσα στις λευκές, εντός εισαγωγικών, περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες. Κοιτάξτε, τον απόλυτο συντονισμό και την ευθύνη για τη διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος την έχει η Αθήνα, το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Οι ανακοινώσεις που κάνει καθημερινά στις 6 ο κύριος Τσιόδρας με τον κύριο Χαρδαλιά είναι αυτές που παρακολουθούμε όλοι και ενημερωνόμαστε. Τώρα, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, και οφείλω να το πω, που κρούσματα που έχουν βεβαιωθεί ως θετικά σε κάποιες περιοχές χρεώνονται αλλού. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός, ούτε κάποιος από εμάς, που μπορεί να γνωρίζει αυτές τις λεπτομέρειες. Μπορεί ένα κρούσμα να αφορά, για παράδειγμα, μια περιοχή της περιφέρειάς μας και να χρεώνεται στο νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής. Άρα ίσως να μην υπάρχει απόλυτη ταύτιση και αναλυτική έτσι παρουσίαση σε κάθε περιοχή. Οι ανακοινώσεις είναι σωστές, γίνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους και αυτό δεχόμαστε όλοι μας. Ένα μήνυμα που θέλετε, κλείνοντας, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί από όσο καταλαβαίνω έχετε συνέχεια τώρα. Σας είπα, είναι μια δύσκολη μάχη και το λένε όλοι. Και όλοι, και πιο ειδικοί από μένα, και όλοι οι αρμόδιοι που χειρίζονται αυτά τα θέματα στην Αθήνα αλλά και εδώ. Είναι μια δύσκολη μάχη, είναι ένας πόλεμος και οφείλουμε όλοι να πειθαρχούμε στις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Από τη μια μεριά λοιπόν η υπευθυνότητα όλων των πολιτών να το κάνουμε όμως, όχι όμως να λέμε ότι το κάνουμε, να το κάνουμε. Είναι δύσκολο αλλά πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Και από την άλλη, ο συντονισμός όλων των υπόλοιπων φορέων. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Μέτιος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Κυρίες και κύριοι, τώρα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Πρέπει να πω, μία-μία κοινωνικές κατηγορίες, επαγγελματίες, έμποροι, επιστήμονες διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια άνηση μεταχείριση ουσιαστικά σχετικά με αυτήν την πολιτική επιδομάτων αυτή την περίοδο. Άλλωστε είναι μια περίοδος που είναι πάρα πολύ δύσκολη,
πάρα πολύ, θα την χαρακτήριζε έτσι ακραία, σε όλους τους τομείς, και στην οικονομία και στα οικονομικά του καθενός. Και πάμε να χαιρετήσουμε τον Τάσο τον Πούλιο, Αναστάσιο Πούλιο, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας, φίλες και φίλοι. Να τον χαιρετήσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Φλέχτε. Κύριε Πούλιο, είστε σε καιρούς τηλεδιάσκεψης, πρέπει να πω. Συσκέπτεστε κάθε μέρα. Χθες το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, όλοι οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Το θέμα. Το θέμα είναι γνωστό, νομίζω, κύριε Φυλακτέ, από τις προηγούμενες μέρες. Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε τελικά τον δικηγορικό κλάδο να τον εντάξει στην τρίτη κατηγορία των προστατευτικών διατάξεων, που σημαίνει ότι παρόλο το γεγονός ότι τα δικαστήρια, όπως έχω ξαναπεί, είναι κλειστά από τις 13 Μαρτίου, εδώ δηλαδή και πλέον των 15 ημερών, ήδη αύριο μπαίνουμε στον Απρίλιο, παρόλα αυτά εκείνο που έχει κατά νου ως ενίσχυση η κυβέρνηση και έχει ήδη υπογράψει και τη σχετική υπουργική απόφαση από ό,τι μαθαίνω, είναι η επιδότηση κάποιων σεμιναρίων που θα γίνουν ηλεκτρονικά, διαδικτυακά δηλαδή μέσω του ίντερνετ, όσον αφορά τους δικηγόρους και γενικά τους επιστημονικούς κλάδους. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό των 600 ευρώ που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση μέσω αυτών των διαδικασιών θα γίνει εφόσον οι δικηγόροι παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια τα οποία θα γίνουν διαδικτυακά και εφόσον τα παρακολουθήσουν θα δικαιούνται του επιδόματος αυτού, το οποίο βέβαια η κυβέρνηση διαρριγνύει τα ημάτια της ότι θα δοθεί άμεσα. Η πρακτική των προηγούμενων ετών λέει ότι αυτό δεν είναι εφικτό γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκά κεφάλαια. Σε κάθε περίπτωση όμως, και έτσι είναι τα πράγματα, καταλαβαίνετε το γεγονός ποιο είναι, ότι οι δικηγόροι μέσα σε αυτή τη λέλαπα που έχει εσκύψει παγκοσμίως αλλά και στην ελληνική κοινωνία, προκειμένου να εισπράξουν το ποσό των 600 ευρώ, θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης αυτή τη στιγμή, του σεμιναρίου μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι, κατά την άποψή μου είναι μπεγμός, όπως και κατά την άποψη νομίζω της πλειοψηφίας των συναδέλφων. Παρά τα αυτά όμως η κυβέρνηση αυτό αποφάσισε, δεν δέχεται όπως τα είδατε κι εσείς καμία άλλη, δεν δεσμεύεται για τίποτε άλλο. Θεωρεί ότι αυτό είναι αρκετό για τους δικηγόρους της χώρας και μας υποσχέθηκε ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο, τον Μάιο θα σκεφτεί αν θα μας εντάξει στο πλαίσιο του επιδόματος των 800 ευρώ, εφόσον και αν υπάρχει η ανάγκη αυτή τότε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη απογοήτευση σε όλο το δικηγορικό κλάδο και χθες και σήμερα υπάρχει σε συνεχής ουσιαστικά συνεδρίαση τα αρμόδια όργανά μας. Σήμερα το απόγευμα συγκαλείται η Ολομέλεια μέσω τηλεδιάσκεψης στις 5 η ώρα. Χθες συνεδρίαζε η Συντονιστική Επιτροπή. Θεωρούμε ότι πέρα του ότι μας προσφέρθηκε κάτι χωρίς να το ζητήσουμε, θα ξαναπώ ότι στις 20 Μαρτίου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι οι δικηγόροι και γενικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν όλοι το επίδομα των 800 ευρώ. Κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης βγήκαν και είπαν ότι το δικαιούνται οι δικηγόροι με κλειστά τα δικαστήρια, δεν το συζητάμε. Οι ίδιοι άνθρωποι βγήκαν την επόμενη μέρα και ζήτησαν συγγνώμη, δεν το καταλάβανε καλά, δεν το υπολόγισαν καλά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας τεχνισμός στο χειρισμό του θέματος. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση στη χώρα, ότι για πρώτη φορά άνθρωποι χειρίζονται τέτοια ζητήματα. Θα περιμέναμε όμως μια μεγαλύτερη σοβαρότητα απέναντι στο δικηγορικό κλάδο, έναν κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια, το έχω ξαναπεί, έχει συνεισφέρει πολλαπλάσια από όσο του αναλογούσε, προκειμένου να ορθοποδήσει η χώρα. Σε μια κατάσταση λοιπόν συγκεκριμένη στιγμή ανάγκης, περιμέναμε μια μεγαλύτερη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση του κέριου ζητήματος της επιβίωσης ενός κλάδου ακόμα. Ενός κλάδου σημαντικού, θεωρώ, για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Και αργά ή γρήγορα, θέλω να πιστεύω γρήγορα, η χώρα θα βγει από αυτή την κατάσταση και θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια σχετική ομαλότητα. Τότε θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τις οικονομικές που υπήρχαν μέχρι και τις 13 Μαρτίου. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να τους υποστηρίξουμε για να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτό το έργο. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή πολύ απλά και να είναι σε θέση να συνεχίσουν την οικονομική ζωή και γενικά τη ζωή αυτού του τόπου. Εάν δεν τους δώσουμε τη δυνατότητα της ύπαρξης, γιατί εκεί τίθεται πλέον το ζήτημα της επιβίωσης, τότε θα έχουμε τρομερό πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Και να πω και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Οι δικηγόροι έχουν μνήμη και τον χειρισμό αυτό και τον εμπεγμό αυτό θα τον θυμούνται όσο καιρό και αν περάσει. Εύχομαι να περάσει λίγο καιρό. Όσο καιρό όμως και αν περάσει και επανέλθουμε στην ομαλότητα, αυτές τις διαδικασίες και τους χειρισμούς θα τους θυμόμαστε όλοι. Η μνήμη θα μείνει ανεξίτηλη αυτών των ημερών και αυτών των χειρισμών. Τι σημαίνει παράταση δικαστικού έτους, κύριε Πούλιο, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε, δεν είμαστε δικηγόροι. Τι σημαίνει αυτή η διαδικασία, αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε. Ναι.
Για δεν γίνεται πράγματι μια τέτοια συζήτηση. Κανονικά το δικαστικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου, όπως και, τα σχολικά, όπως και το σχολικό έτος, και αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια πρόταση για φέτος το δικαστικό έτος να παραταθεί και να, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί. Βέβαια αυτό πολύ λίγο θα προσφέρει ουσιαστικά, γιατί ξέρετε τα δικαστήρια κινούνται με βάση προθεσμίες. Δηλαδή το καλοκαίρι ακόμα και αν συνεχίσουν να λειτουργούν τα δικαστήρια, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα που πρέπει να καταρτιστεί, ουσιαστικά θα έχει παρέλθει το καλοκαίρι. Δηλαδή η ελάχιστη προθεσμία για να γίνει ένα δικαστήριο είναι 15 με 20 μέρες πιο μπροστά πρέπει να προγραμματιστεί, να ειδοποιηθούν οι διάδικοι, να ετοιμαστούν οι μάρτυρες και όλα τα σχετικά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα εξαιρετικά μικρό. Άρα το καλοκαίρι, ακόμα και αν παραταθεί το δικαστικό έτος και φτάσουμε και Ιούλιο, ίσως και Αύγουστο, με ανοιχτά τα δικαστήρια, πολύ λίγο θα προσφέρει στην όλη διαδικασία, δεδομένου ότι το σύστημα το δικαιικό μας είναι τέτοιο που δεν δύναται να παρακαμφθούν όλα αυτά και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε άμεσα. Επομένως είναι μια λύση, αλλά δεν θα προσφέρει και πάρα πολλά στο όλο δικαιωτικό σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης που είναι οργανωμένο. Αυτό τώρα που συμβαίνει είναι ότι σας λένε πως θα πάτε από το Μάιο και μετά στα 800 οι δικηγόροι. Ναι, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, όχι ότι είναι σίγουρο ότι θα πάμε το Μάιο. Εφόσον συνεχίζουν να είναι κλειστά τα δικαστήρια και εφόσον βέβαια το ελληνικό δημόσιο έχει τη δημοσιονομική ικανότητα να κάνει κάτι τέτοιο, έτσι. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα προαπαιτούμενα μετά τον Ιούνιο θα είναι πολύ διαφορετικά για όλους και για το κράτος ακόμη. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Πρόεδρε. Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι προς όλους τους συναδέλφους που τυχόν μας ακούνε τώρα, αλλά και προς όλους τους δραμηνούς και όλους, εν πάση περιπτώσει, τους τηλεθεατές σας, ότι οι καταστάσεις είναι μεν δύσκολες. Ευτυχώς στην περιοχή της Δράμας είμαστε τυχεροί ακόμα, δεν έχουμε και ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο άλλων περιοχών που παρακολουθούμε μέσω των τηλεοπτικών σταθμών και του διαδικτύου πώς βρίσκονται. Εκείνο που πρέπει και που είναι σημαντικό, οι μικρές κοινωνίες, οι μικρές παρέες σε αυτή τη χώρα έχουν αναδείξει πάρα πολλές φορές τη δυναμική τους και έχουν οδηγήσει σε λύσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει και τώρα. Καλύτερα που είμαστε μια μικρή επαρχιακή πόλη, κάτω από τις δεδομένες συνθήκες, η αλληλεγγύη μεταξύ μας και η δυναμική που αναπτύσσεται σε αυτές τις κοινωνίες σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σημαντική. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό το θετικό θα πρέπει να κρατήσουμε και σε αυτό να στηριχτούμε προκειμένου να ανταπεξέλθουμε και να βγούμε αύριο όλοι μας υγιείς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Αναστάσιος Πούλιος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας. Και ξεκινήσαμε, πρέπει να πω, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον Σταύρο Καρυπίδη από το Ξάνθη News για την Ξάνθη, τον κύριο Καραδέδο, τον Αναστάσιο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Ξάνθης. Είδαμε στη συνέχεια τι γίνεται και στην Κοζάνη με τον Μιχάλη Αγραφιώτη, δημοσιογράφο εκεί, με τη Χαρά την Κεφαλίδου, την πολιτική ατζέντα, τον Χρήστο Μέτιο, τον Περιφερειάρχη, τον Αναστάσιο Πούλιο, και έχουμε και πολλά ακόμη θέματα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στο Star Βορείου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια της σημερινής εκπομπής εδώ από το Star Βορείου Ελλάδος. Μπαίνουμε και στην τρίτη ενότητα της εκπομπής και να τονίσουμε φυσικά ότι φίλοι τηλεθεάτρια από την περιοχή Νευροκοπίου λέει ότι μπαίνουν από τα σύνορα εργάτες από την γειτονική χώρα της Βουλγαρίας, δουλεύουν λογικά σε αγροτικές εργασίες, επιστρέφουν πίσω. Αν γίνεται κάποιος έλεγχος σε όλους αυτούς, η πληροφόρηση που έχω είναι ότι όσοι είναι νόμιμοι μπορούν φυσικά να μπουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εργαστούν και να επιστρέψουν. Έλεγχοι φυσικά αυτή τη στιγμή γίνονται όσοι γίνονται γενικότερα στην Ελλάδα. Συνολικά δεν γίνονται έλεγχοι από όσο ξέρω και φυσικό είναι ότι υπάρχουν θέματα τα οποία ανοίγουν και αυτά απαιτούν άμεσα να γίνουν κάποια... να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, γιατί όταν λέμε μέτρα εννοούμε μέτρα και όχι μη μέτρα. Πάμε να δούμε και τον πρόεδρο, να χαιρετήσουμε μάλλον τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δράμας, τον κύριο Στέφανο Γεωργιάδη. Είχαμε μέρες να τα πούμε, όμως προέκυψε ένα ακόμη θέμα και θα θέλαμε να το συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ. Καταρχάς δεν έχω τη δυνατότητα να βγω με Skype σήμερα, διότι είμαι εκτός γραφείου, οπότε... δηλαδή δεν έχω μαζί μου το... Όχι για τζόκινγκ πάντως, δεν είστε. Ναι, να πω το εξής, ότι όντως οι μετακινήσεις εργαζομένων έθεν και έθεν ανάμεσα στις δύο σπόρες
ήταν ένα από τα ζητήματα το οποίο μας απασχόλησε και εμάς. Γι' αυτό ζητήσαμε και αυστηροποίηση των ελέγχων και απαγόρευση αυτών που δεν έχουν εργασία να πηγαίνουν έρχονται. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άδεια εργασίας και άδεια μετακίνησης για την εργασία, Ευρωπαίοι πολίτες, μπορούν να μετακινούνται και να εργάζονται σε επιχειρήσεις. Και μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Ειδικά στις αγροτικές εργασίες είναι προτεραιότητα, διότι ξέρετε, αν δεν υπάρχουν χέρια, ειδικά σε κάποιες συγκεκριμένες περιόδους, καλλιεργητικά εννοώ χέρια, να ξέρετε ότι θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα και στην αγροτική παραγωγή. Επομένως, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αρκεί να τηρούνται οι συνθήκες αυτές που πρέπει, τα μέτρα προστασίας και οι ανάλογοι έλεγχοι. Πρόεδρε, τι γίνεται τώρα με αυτά τα μέτρα στήριξης, αν καλύπτονται επαγγελματίες οι οποίοι από την πρώτη μέρα έχουν κλείσει, όπως είναι τα εστίαση κλπ. Γιατί υπάρχουν κάποιοι φόβοι ότι πολλοί από αυτούς τους επαγγελματίες δεν καλύπτονται από αυτά τα μέτρα. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε αυτή τη στιγμή μια πρώτη ανακοίνωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και δεν έχουμε την εξειδίκευση των υπουργικών αποφάσεων που περιμένουμε να δούμε. Θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει μία αναφορά, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό, πρώτα να ξεκινήσουμε από τις εταιρείες. Δηλαδή από τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι με μορφή σαν νομικά πρόσωπα. Γίνεται μία αναφορά ότι εντάσσονται μέσα στα μέτρα όλες οι μορφές των εταιριών. Υπάρχει μία τέτοια αναφορά από τη μεριά του κυρίου Σταϊκούρα με τον τρόπο που ανακοινώθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου, στο δελτίο τύπου, και σας παραπέμπω στο δελτίο τύπου. Κάνει αναφορά δηλαδή για κάθε μορφή εταιρεία, για κάθε μορφή εταιρεία, είτε ομόρυθμη είτε τετρόρυθμη. Μένει όμως να δούμε την εξειδίκευση. Και θέλω να πούμε αυτό, ότι το επιμελητήριο δράμας ήταν από τους πρώτους, μεταξύ πρώτων, που έσπευσε να ζητήσει καθ' ολοκληρία μια ισότιμη αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που είναι φυσικά πρόσωπα μέσα σε εταιρείες. Και έχω γράψει, επιλέξει, ότι αν δεν γίνει αυτό, έχουμε και παραβίαση μια ισονομία. Και το έχω πει 7 φορές μέχρι τώρα και μίλησα και προσωπικά με τα Υπουργεία. Θέλω να πιστεύω ότι η υπουργική απόφαση θα είναι στην κατεύθυνση αυτή. Να αφορούν τα μέτρα, όλα τα μέτρα και τα 800 ευρώ για τις επιχειρήσεις που είναι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα αυτών. Διότι δεν νοείται σήμερα να υπάρχει μια ομόρυθμη εταιρεία μεταξύ δύο εταίρων, οι οποίοι να πληρώνουν 2 ασφαλιστικές εισφορές, να ζουν δηλαδή από το ίδιο κατάστημα 2 άνθρωποι και να μην έχουν ακριβώς το βοήθημα αυτό που όπως έχει μια ατομική επιχείρηση μέχρι 5 άτομα. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς οι οποίοι έχουν πάνω από 5 άτομα προσωπικό. Πρέπει να το δούμε. Το θέμα είναι θέμα ισονομίας και ισοπολιτείας. Θέλω να πιστεύω με την εξειδίκευση των μέτρων να μην έχουμε αρνητικά. Αν όμως έχουμε, να ξέρετε ότι δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Θα το κυνηγήσουμε αυτό το θέμα άμεσα. Και θα το κυνηγήσουμε άμεσα, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Μάλιστα. Δεν είναι ισότιμο. Ναι. Για πέστε μου τώρα τι γίνεται και με τη λαϊκή. Σας είδα πραγματικά έξω φρενών. Γιατί λέτε ότι δεν είναι δυνατόν με τέτοιες απαγορεύσεις όλη τη χώρα και γενικότερα με τέτοια μέτρα που έχουν πάρθει να λειτουργούν οι λαϊκές αγορές σε όλη την χώρα ουσιαστικά και στη Δράμα. Σε όλη τη χώρα δεν λειτουργούν. Υπάρχουν λειτουργούν, κάπου δεν λειτουργούν. Που κλείσανε. Ναι. Και μάλιστα μπορώ να σας πω δήμους όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι η Ξάνθη, όπως είναι και άλλοι δήμοι στη χώρα, οι οποίοι έχουν πάρει απόφαση αναστολής λειτουργίας των λαϊκών αγορών για λόγους δημόσιου συμφέροντος, υγείας. Αυτό το πράγμα καθ' υπέρβαση, ασχέτως αν υπάρχει μια νομοθεσία που επιτρέπει, υποτίθεται, να λειτουργούν υποτυπωδώς με το 50% της δυναμικότητας και με μέτρα ασφαλείας. Να μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Οι λαϊκές είναι σε χώρους ανοιχτούς. Επίσης, ένα δεύτερο πράγμα να μην ξεχνάμε. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στις λαϊκές είναι συνήθως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Αυτοί οι οποίοι είναι και τα, αν θέλετε, ευπαθείς ομάδες. Είναι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν πιο πολύ από όλους. Τρίτο επίσης, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εδώ στο Δήμο Δράμας υπαναχωρούν σε μία απόφαση αρχική, η οποία υπήρχε για την αναστολή λειτουργίας της λαϊκής. Και ερχόμαστε σήμερα και ξανανοίγουμε τη λαϊκή την Πέμπτη, υποτίθεται με τα μέτρα ασφαλείας και πολύ ορθά όπως ακούστηκαν ότι θα παρθούν, αλλά αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει. Και δεν μπορεί να γίνει διότι θα υπάρξει κόσμος και μάλιστα ευπαθείς ομάδες που θα μπουν μέσα. Και αναρωτιέμαι πραγματικά την ευθύνη ποιος αναλαμβάνει, αν πιθανόν έχουμε κρούσματα μετά από 15 μέρες μιας τέτοιας απόφασης και πιθανόν και τραγικές συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης. Έχω την άποψη, κύριε Φελάκτη, που οδηγούμαστε. Και να σας πω κάτι,
έχω πληροφορηθεί ότι είναι θορυβημένοι και οι γιατροί. Εμείς, αν μη τι άλλο, πρέπει να προστατεύσουμε τους γιατρούς. Πρέπει να προστατεύσουμε το νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα, ακούγονται πολλά και διάφορα. Και αυτά μας ανησυχούν. Δεν είναι το θέμα οικονομικό. Το ζήτημα από εδώ και πέρα μπορεί να φαίνεται ότι είναι οικονομικό, αλλά πρωτίστως είναι θέματα υγείας. Έχουμε και μια ανακοίνωση, Πρόεδρε, από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, θα διαβάσουμε μετά, όπου μιλάνε πλέον για θετικό συνάδελφό τους στον COVID-19 στο νοσοκομείο της Δράμας. Κύριε Φυλακτέ, δεν είναι δυνατόν να οδεύουμε στην κορύφωση μιας τεράστιας κρίσης, η οποία, όπως την είπε και ο γνωστός καθόλου δάσκαλος, καθηγητής του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου, ο Θοδόσης ο Τάσιος, είπε ότι έχουμε ένα πλανητικό φαινόμενο πλέον, πάρα πολύ σοβαρό, αγγίζει όλο τον πλανήτη. Δεν μπορεί εδώ να ζούμε σε ένα μικρό κόσμο και να προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε δεν ξέρω τι τελικά. Διότι εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα. Οι επιχειρήσεις, ξέρετε, κλείσαν ακριβώς για αυτό το λόγο πρώτα-πρώτα για να προστατευτούν οι ίδιοι. Και να σας πω κάτι. Εγώ κάνω έκκληση. Κάνω έκκληση πρώτα-πρώτα στο Σωματείο Παραγωγών που θα μπει μέσα στη Λαϊκή. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μπορέσουν να έχουν μια ανακούφιση οικονομική και αντιλαμβάνομαι πλήρως το πρόβλημα. Θα κάνω έκκληση στο Σωματείο να μην συμμετέχει στη Λαϊκή. Και ο κόσμος να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και σας το λέω διότι. Προσέξτε το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα αυτή να ενταχθούν με τους ΚΑΒ. Έχει ανακοινωθεί χθες η πώληση προϊόντων στους ΚΑΒ, οι οποίοι είναι η πώληση προϊόντων πάνω σε πάγκους, σε λαϊκές. Το ίδιο ισχύει, αν θέλετε, και με κάποιους δήμους που πήραν αποφάσεις ανακούφισης των παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να διαθέσουν κάποια κονδύλια τα οποία οδηγούνται σε επαφή ομάδες, αγοράζοντας δηλαδή προϊόντα και οδηγούνται σε επαφή ομάδες αυτά τα προϊόντα. Όποιες και αν είναι αυτές. Σύμφωνα με τον κάθε Δήμο. Και ρωτάω, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι δηλαδή οικονομικής ανακούφισης? Πρέπει να ρισκάρουμε με τέτοιες αποφάσεις? Κατά λοιπόν, και λέτε ξεκάθαρα τελικά, ήταν λάθος και αυτό. Και σας λέω, ουδής άλλος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη παρά μόνο αυτός που την παίρνει. Επικοινωνήσατε με το Δήμαρχο, με κάποιους δημοτικούς συμβούλους, τους είπατε τι κάνετε ακόμη, αλλά εδώ. Επικοινώνησα, κοιτάξτε, επειδή υπάρχει ένα θέμα νόμου, το οποίο ήταν πριν από την σκληρή καραντίνα και 7 μέτρα κυκλοφορίας, και αυτό υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και λίγο σε κάποια ζητήματα και πρέπει να κλείνουμε αυτές τις τρύπες. Επειδή όμως καθ' υπέρβαση δεν μπορώ να καταλάβω την προηγούμενη φορά πως έκλεισαν οι λαϊκές και μετά στη συνέχεια την ξαναφέρνουμε. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Εγώ επικοινώνησα απευθείας με τον Υφυπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, τηλεφωνικά και του είπα αμέσως να θεραπεύσει αυτό το πρόβλημα. Και ζήτησα να γίνει και παρέμβαση και με υποσχέθηκε κιόλας να μιλήσει και με τον κύριο Τσιόδρα για αυτό το ζήτημα. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι για τα θέματα των λαϊκών σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές φωνές όπως είναι η δική μου. Και όχι μόνο δηλαδή ιατρών. Και ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία απέναντι σε μια κοινωνία όσον αφορά τη μεταδοτικότητα του ιού. Δεν κλείνουμε τις παραλίες και εκεί ανοιχτά είναι. Δεν κλείνουμε μόνο ας το πούμε, την παραλία της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε τι έκανε ο Δήμαρχος. Και πολλά άλλα θέματα. Να βρούμε άλλες λύσεις. Εποφελία όλων. Και να διαφυλάξουμε πρώτα απ' όλα την υγεία μας. Χωρίς την υγεία, κύριε Φυλακτέ, δεν υπάρχει ούτε δυνατότητα ανάκαμψης μετά. Να σας ευχαριστήσω, σας κύριε Πρόεδρε. Και σας λέω πάλι, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη μετά από 14 μέρες, 7 ή 14 που διαρκεί συνήθως αυτό το θέμα? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη μιας πιθανής μεγάλης μετάδοσης μέσω ανοιχτών αγορών? Μάλιστα. Δεν είναι μια πόρτα όπου ελέγχεται κάποιος να μπουν ένας ή δύο, όπως είναι στα καταστήματα. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Φυλακτέ. Παρακαλώ όλους τους εμπλεκόμενους να αναθεωρήσουν αυτή την απόφαση. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω και θέλω να εισακουστώ. Μίλησα με τον Περιφερειάρχη, μίλησα με τον Αντιπεριφερειάρχη. Θα επικοινωνήσω και με τον Δήμαρχο. Θα πρέπει να αναλάβουν κάποια πράγματα και να τα αναθεωρήσουν. Δεν είναι σωστή η προσέγγιση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Να δώσουμε μέτρα ανακούφιση όλους αυτούς τους ανθρώπους με άλλο τρόπο. Να είστε ευχαριστώ καλά και πολύ. Πάλι. Στέφανος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Δράμας, κυρίες και κύριοι. Και πάμε τώρα να δούμε μια ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας, κυρίες και κύριοι. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Δράμας, στη μάχη ενάντια στον αόρατο εχθρό χρειαζόμαστε στρατιώτες, μόνιμο προσωπικό, επιθετικά όπλα, αναπνευστήρες και κλίνες, μεθ,
αμυντικά όπλα, ατομικά μέσα προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό, ώστε να μην βγει εκτός μάχης. Καλούμαστε όλοι και όλες να πράξουμε αυτό που μας επιτάσσει ο ρόλος μας στην κοινωνία, να προστατεύσουμε την υγεία του λαού μας. Όλες τις προηγούμενες ημέρες αναδείξαμε τις σοβαρότατες ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας, επιβεβαιώνεται με τον πιο εκοφαντικό τρόπο συνάδελφος θετικός στο COVID-19. Απαιτούμε να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της οικογένειας του συναδέλφου μας. Γρήγορα πρέπει να πραγματοποιηθούν εργαστηριακές εξετάσεις σε όλους τους συναδέλφους που ήρθαν σε επαφή, να απολιμανθούν άμεσα όλοι οι χώροι του νοσοκομείου. Σοβαρό κίνδυνο για εργαζόμενους και ασθενείς προκαλούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης για κορονοϊό πάνω από 3 ημέρες λόγω της διενέργειας της εξέτασης σε ελάχιστα δημόσια εργαστήρια. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους των ΤΕΠ, αυτούς που επιτελούν το δύσκολο έργο της διαλογής, αυτούς που στις κλινικές και τα τμήματα προσπαθούν να οργανώσουν την άμυνά μας. Έστω και τώρα, όσο ακόμη έχουμε πολύτιμο χρόνο, οφείλουμε να πούμε τα εξής. Όχι στον πανικό. Οφείλουμε να μην αναπαράγουμε τη λογική «ο σώζον εαυτόν», ακριβώς γιατί καλούμαστε να σώσουμε αυτούς και αλλήλους. Μπορούμε και ξέρουμε να το κάνουμε. Όχι στην έκθεση συναδέλφων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στον κίνδυνο. Πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από την πρώτη γραμμή της μάχης οι συνάδελφοι, διοικητικοί, νοσηλευτές, γιατροί που έχουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας. Με τον ίδιο τρόπο απαιτούμε άμεσα την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και επέκταση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους των μονάδων υγείας. Προτιμούμε κίνη της κυβέρνησης αντί να καλείτε το λαό μας να μας χειροκροτήσει, να αποδείξετε έμπρακτο ότι μας σέβεστε. Τέρμα πια στην κοροϊδία. Μπαίνουμε σε μία περίοδο που θα δοκιμαστούμε όλοι μας για το πώς εννοούμε την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί έχουμε αποδείξει πολλές φορές την ανιδιοτελή προσφορά μας. Και έτσι θα συνεχίσουμε, απαιτώντας την ίδια στιγμή και αδιάλειπτα την προστασία τη δική μας και των ασθενών μας. Παρόμοιες ή και χειρότερες είναι οι συνθήκες εργασίας για τους χιλιάδες συναδέλφους στον ιδιωτικό τομέα υγείας, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων με την ενίσχυση της κυβέρνησης αξιοποιούν την επιδημία ως ευκαιρία πρόσθετης κερδοφορίας, αποφεύγουν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών. Ζητούμε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να επιταχθούν όλα τα αναγκαία υλικά και εξοπλισμός και να εξασφαλιστεί με κεντρική κρατική ευθύνη ο συνεχής εφοδιασμός των δημόσιων μονάδων υγείας. Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ξεκινώντας από την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελάχιστες εργασιακές σχέσεις. Να προσληφθούν μόνιμοι γιατροί εργασίας και τεχνική ασφαλείας και να στελεχωθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία. Να ενισχυθούν οι επιτροπές λοιμόξεων. Να αναπτυχθούν περισσότερα δημόσια εργαστήρια για την διενέργεια της εξέτασης και να επιταχθούν οι μεγάλες διαγνωστικές μονάδες του ιδιωτικού τομέα. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Να γίνεται συστηματική επίβλεψη της υγείας των επαγγελματικά εκτεθειμένων στον κορονοϊό υγειονομικών με πρόσθετα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των υγειονομικών που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση συμπτωματικών ή και ασυμπτωματικών προσυμπτωματικών εργαζόμενων και καταγραφή και αναγγελία των επαγγελματικών ασθενειών και καταλήγει ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Δράμας να επεκταθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, να ενταχθούν τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα όλοι όσοι εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες. Ξεκαθαρίζουμε ότι για την αντιμετώπιση της επιδημίας χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα η επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας και μαζί με το προσωπικό τους να τεθούν σε πλήρη κρατικό έλεγχο, καθώς και η ένταξη υποχρεωτικά των αυτοαπασχολούμενων γιατρών στο σχέδιο ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, υπογράφει ο πρόεδρος Ιωάννης Παπαδόπουλος και η γραμματέας Αναστασία Λαυτσίδου. Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα δελτίο τύπου. Δηλώνουν οι άνθρωποι ότι απαιτούνται προσλήψεις, ότι απαιτούνται αναπνευστήρες, κλίνες εντατικής, ατομικά μέτρα προστασίας, ώστε το σύστημα να μην βγει εκτός μάχης και φυσικά απαιτείται από τον υπόλοιπο κόσμο, όταν ακούει κάποια πράγματα, να τα τηρεί, πρέπει να πούμε, γιατί φαίνεται ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει γιατί πράγμα μιλάμε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
και καλό θα είναι αυτά τα μέτρα προστασίας να τα λάβει σοβαρά υπόψη. Είδαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας. Να πούμε ότι είχαμε και την επίσκεψη εχθές του, γιατί έχει πάρα πολλά γεγονότα πρέπει να πούμε, και βλέπετε ότι τρέχουν τα γεγονότα. Πιστεύω ότι για το άλλο ζήτημα σχετικά με τη Λαϊκή άμεσα θα υπάρξει ή μια αλλαγή της απόφασης, ή έχω την άποψη ότι δεν είναι για να παίζουμε αυτή την περίοδο. Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδο, αυτά λέει ο Τσιόδρας δηλαδή, που τα γνωρίζει ο λοιμοξιολόγος, αυτά λένε οι ειδικοί γιατροί. Έχω την άποψη ότι καλό θα είναι οι αποφάσεις να παίρνονται με γνώμονα τη δημόσια υγεία και μόνο αυτή την χρονική περίοδο. Δεν είναι για πειράματα συνολικά, δεν είναι για να παίζουμε δηλαδή. Αυτή η περίοδος δεν είναι ρίσκα. Τα ρίσκα είναι πολύ επικίνδυνα εδώ και είναι σοβαρά τα προβλήματα που απασχολούν τον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρουν και οι εργαζόμενοι. Κυρίες και κύριοι, είχαμε και την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοίδη και του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου στον Εύρο, όπου βρέθηκαν και στις Καστανιές. Να πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ από τον Εύρο και το τι ακριβώς έγινε εκεί, και επιστρέφοντας θα έχουμε και ένα θέμα που αφορά και την Συμφωνία των Πρεσπών, για να μην ξεχνιόμαστε, την είσοδο της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και όλα όσα διαδραματίζονται, γιατί υπάρχουν και αυτά τα γεγονότα, δεν είναι μόνο κορονοϊός, υπάρχουν και άλλα γεγονότα που δυστυχώς συμβαίνουν αυτήν την περίοδο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Οι δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και απλά προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν στο μέλλον ακόμη πιο θωρακισμένοι, ακόμη πιο έτοιμοι, ακόμη πιο εξοπλισμένοι ό,τι προκύψει, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο φυλάκιο των Καστανιών πάλι, προκειμένου να κάνουμε μια ανασκόπηση της κατάστασης μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την διάλυση του καταβλισμού μέσα στο έδαφος της Τουρκίας και την απομάκρυνση των μεταναστών, και επίσης να συζητήσουμε με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας σε τοπικό επίπεδο, τους ανθρώπους που διεκπεραίωσαν την αποστολή, που φύλαξαν τα σύνορα, που πέτυχαν να διατηρήσουν το απαραβίαστο των συνόρων όταν επιχειρήθηκε ο ευνηδιασμός στο τρίμηνο της Καθαρής Δευτέρας, και φυσικά να σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις. Αυτό που οπωσδήποτε λέμε είναι ότι δεν λύγει ο συναγερμός, οι δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και απλά προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν στο μέλλον ακόμα πιο θωρακισμένοι, ακόμα πιο έτοιμοι, ακόμα πιο εξαπλισμένοι ό,τι προκύψει. Επίσης, με την ευκαιρία είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε για τη λήψη μέτρων υγειονομικής προφύλαξης και λόγω του κορονοϊού, να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι όλα τα στελέχη εδώ είναι καλυμμένα πλήρως όσον αφορά τις προφυλάξεις που πρέπει να έχουν, και βέβαια να μην το παραλείψω καθόλου, να συγχαρούμε διαζώσεις όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας, όλους αυτούς που έδωσαν αυτό το μεγάλο αγώνα και συνεχίζουν να το δίνουν. Ήταν οι άγρυπνοι φρουροί στα τείχη και είναι καθόλου άξιοι, γιατί πέτυχαν την αποστολή τους. Η αποστολή όμως συνεχίζεται, η προσπάθεια διατήρησης του απαραβίαστου των συνόρων είναι διαρκής. Και εμείς οφείλουμε να τους βοηθήσουμε να την φέρουν σε πέρα στο ακέραιο, όπως έκαναν μέχρι τώρα. Με τη σειρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Χρυσοχοίδης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Επισκεφθήκαμε με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τον Εύρο, γιατί δεν εφησυχάζουμε, γιατί συνεχίζουμε την προσπάθεια, οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, η Frontex, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ασφαλείας, να ενισχύουν την ασφάλεια των συνόρων μας, των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θέλω να τους συγχαρώ όλους». Επισκεφθήκαμε σήμερα με τον συνάδελφο τον κύριο Παναγιωτόπουλο τον Εύρο, γιατί δεν εφησυχάζουμε, γιατί συνεχίζουμε την προσπάθεια, οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, η Frontex, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ασφάλειας,
να ενισχύουμε την ασφάλεια των συνόρων μας, των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θέλω να συγχαρώ όλους, πρώτα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που, όπως βλέπετε εδώ, έχει γίνει ένα πολύ σπουδαίο έργο από πλευράς υποδομών για να δημιουργήσουμε ασφαλή σύνορα, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από όλη την Ελλάδα που είναι παρόντας σε αυτή τη μάχη, τα στελέχη της Frontex και των ευρωπαϊκών χωρών, της αστυνομίας των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες είναι εδώ μπροστά και φυλάνε τα ευρωπαϊκά σύνορα, ουσιαστικά φυλάνε τις ευρωπαϊκές αξίες, τις αξίες του πολιτισμού και της αλληλεγγύης. Εδώ χτυπάει η καρδιά της αλληλεγγύης στην Ευρώπη και είναι ένα δείγμα αλληλεγγύης μετά από πάρα πολλά χρόνια, και αυτό αξίζει να επισημάνουμε. Θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με τη δημιουργία του φράχτη σε όσα σημεία είναι αναγκαίο, προκειμένου τα σύνορά μας να καταστούν περαιτέρω απρόσβλητα. Και επίσης αυτές τις μέρες η Ελλάδα, οι Έλληνες, χτίζουν έναν άλλο τοίχο, τον τοίχο απέναντι στην επιδημία. Το κάνουμε με επιτυχία. Να συγχαρούμε όλους τους Έλληνες για την υπομονή τους, για την αυτοσυγκράτηση, για το γεγονός ότι όλοι περιορίζονται και μένουν σπίτι. Αυτή η συμμόρφωση και αυτός ο αυτοπεριορισμός δείχνει και αυτός αξίες. Αξίες ατομικές για τον καθένα, αλλά και συλλογικές αξίες για την ελληνική κοινωνία, τις αξίες της αλληλεγγύης. Και πιστεύω ότι αυτή τη μάχη και αυτόν τον τοίχο απέναντι στην πανδημία θα τον υψώσουμε και θα βγούμε νικητές. Μάλιστα, πέρασε και ένα διπλό μήνυμα, θα λέγαμε. Επικοινώνησε κατά τη διάρκεια που έπαιζε το ρεπορτάζ ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικού Τομέα, ο κύριος Γιώργος Ζιμπίδης, και μου έστειλε το ακόλουθο μήνυμα. Η αγορά παραγωγών του Σαββάτου στο πάρκινγκ της Νομαρχίας δεν θα γίνει. Το λέμε κιόλας για τον κόσμο για να γνωρίζει, γιατί μπερδεύουν πολύ τις λαϊκές, πρέπει να πω. Αυτή η αγορά που γίνεται κάθε Σάββατο δεν θα γίνει. Οι κυριακάτοικες, έχω την αίσθηση, δεν γίνονται. Γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα σε όλο αυτό το πλαίσιο, πρέπει να πω. Για να ρωτήσουμε τον Μιχάλη τον Μλεκάνη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δράμας για την παράταξη Πόλη και Ζωή, να τον χαιρετήσουμε. Κύριε Μλεκάνη, τι κάνετε? Πολύ καλά, κύριε Φυλακτέ. Υπομονή, πέστε. Όλοι είμαστε στο σπίτι, λαμβάνουμε τα μέτρα μας, ακολουθούμε τις οδηγίες, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό για να σταματήσουμε όσο μπορούμε την διασπορά, τη μετάδοση του κορονοϊού. Άρα δεν πάτε ούτε Κορίλοβο ούτε σε άλλα σημεία, γιατί υπάρχει ένας χαμός εκεί, δεν ξέρω. Παρότι είμαι από αυτούς που περπατάνε κάθε μέρα, έχω αλλάξει τη διαδρομή που κάνω για να μην είμαι σε μέρη όπου συχνάζουν περισσότεροι και να περιορίζονται οι επαφές με τον κόσμο. Τώρα, εδώ έχουμε μία απόφαση για την λαϊκή αγορά. Θέλω να μας πείτε αν αναβδομάδα μπορούμε να πούμε αλλάζει η απόφαση για τη λαϊκή, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο. Κύριε Φυλακτέ, ο κύριος Δήμαρχος επικοινώνησε με τους επικεφαλείς των παρατάξεων για να τους ζητήσει τη γνώμη τους για το αν θα ξανανοίξει ή όχι η λαϊκή αγορά. Να επισημάνω βέβαια ότι για το κλείσιμο την προηγούμενη Πέμπτη δεν επικοινώνησε με κανέναν. Η άποψη της παράταξής μας, η οποία εκφράστηκε από τον κύριο Χαρακίδη, ήταν να μην ανοίξει η λαϊκή αγορά. Από εκεί και πέρα ο κύριος Δήμαρχος επικοινώνησε και με τους άλλους επικεφαλείς και αποφάσισε να ξανανοίξει η αγορά, η λαϊκή. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει κάποιο θέμα εδώ. Βλέπουμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Υπάρχει μια αντίδραση, πρέπει να πω, για τον απλούστατο λόγο ότι ουσιαστικά είμαστε στην αυστηροποίηση κάποιων μέτρων. Και δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει το συγκεκριμένο. Εγώ νομίζω αυτό που έχω να πω, γιατί δεν πρέπει να λέμε και πολλά πράγματα, γιατί αυτά που λέμε πολλές φορές εκλαμβάνονται διαφορετικά. Αυτό το μπρος πίσω δεν πρέπει να παρατηρείται σε τόσο σημαντικά θέματα που αφορούν την υγεία και ιδιαίτερα
τώρα στην περίοδο της πανδημίας. Τη μια Πέμπτη να κλείνει η λαϊκή αγορά και την άλλη Πέμπτη να ξανανοίγει. Αυτό το προσπίσω δεν έχει να προσφέρει τίποτε, μπερδεύει τον κόσμο. Και μπερδεύει τον κόσμο, ξέρετε, γιατί λειτουργεί της καβάλας, λειτουργεί της ράμας, δεν λειτουργεί το Σερών. Κάνει έκκληση ο Δήμαρχος Σερών να μην λειτουργήσουν. Κάνει ο Δήμαρχος Ξάνθης το ίδιο. Υπάρχει ένα μπέρδεμα πανελλαδικό, πρέπει να πω, με τις λαϊκές αγορές. Τι γίνεται με το συσίτιο τώρα, για πέστε μου. Με το συσίτιο, δυστυχώς. Είδα μια ανάρτησή σας. Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλη αδράνεια από τον Δήμο Δράμας και η ανάρτησή μου η σημερινή έχει να κάνει με το ότι αν είναι δυνατόν η κεντρική κυβέρνηση να μας ξεπερνάει σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και ιδιαίτερα τις τοπικές κοινωνίες, όπου ο καθένας μας έχει αντίληψη πολύ καλύτερη από αυτήν που έχουν στην κεντρική κυβέρνηση. Εδώ είχαμε το συσίτιο της Μητρόπολης, το οποίο λειτουργούσε πάρα πολύ καλά εδώ και χρόνια και έλυνε προβλήματα απόρων και ευπαθών ομάδων της περιοχής μας. Το σταμάτημα του συσίτιου λόγω των προβλημάτων του κορονοϊού κυρίως δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο. Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να το αναλάβει ο Δήμος. Προτείναμε και από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να ξεκινήσει άμεσα. Ήμασταν βέβαιοι ότι θα έρθει κάποια στιγμή η κυβέρνηση και θα αντιμετωπίσει το θέμα. Αυτή τη στιγμή πήρε απόφαση το Υπουργείο Εσωτερικών για την Αττική και αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την διανομή συσιτίου σε 30.000 άτομα στην Αττική. Και θα ακολουθήσουν αποφάσεις για χρηματοδότηση συσιτίων και σε άλλες περιοχές, σε άλλους δήμους. Η φροντίδα για το συσίτιο γίνεται από τους δήμους, από τις περιφέρειες, από τις οργανώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και από την εκκλησία, σε συνεργασία όλων αυτών των φορέων. Όπως ακριβώς θα γινόταν δηλαδή και στον Δήμο της Δράμας με βάση την πρόταση που διαμορφώθηκε. Δρομολογή... Θα παίρναμε τις λίστες της Μητρόπολης, θα βλέπαμε τις λίστες των απόρων και ευπαθών ομάδων που έχουμε εμείς και θα προχωρούσαμε. Το είπα πάρα πολλές φορές. Μετά την έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου δεν χρειάζεται τίποτε άλλο πέρα από μια απόφαση για να ξεκινήσει το συσίτιο. Και μάλιστα αυτή η απόφαση μπορεί να παραθεί άμεσα. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε μπορεί να παραθεί η απόφαση. Τα χρήματα υπάρχουν και μάλιστα είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έρθουν και χρήματα για αυτό τον σκοπό στον Δήμο. Πρέπει να το ξεκινήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ο κόσμος να σηκώσει τα χέρια του. Γυρνάμε στους δρόμους και βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση. Έκανα και μια ανάρτηση επίσης χθες, κάναμε ως παράταξη δηλαδή μια ανάρτηση, για τους Ρωμά. Επιχορηγήθηκε ο Δήμος και για τους Ρωμά, για να λάβει ιδιαίτερα μέτρα για τους Ρωμά, η οποία είναι μια κοινωνική ομάδα, η οποία χρειάζεται ιδιαίτερα μέτρα αλληλεγγύης κοινωνικής προστασίας, αλλά και ενημέρωσης. Δεν έχουν την πρόσβαση στην ενημέρωση αυτή που θα έπρεπε να έχουν και μας μεταφέρθηκε από Ρωμά ανθρώπους ο προβληματισμός ότι δεν λαμβάνουν οι Ρωμά τα μέτρα που θα έπρεπε διότι δεν τα γνωρίζουν. Και ζητήσαμε από το Δήμο Δράμας και να ενημερώσει την κοινότητα των Ρωμά και να λάβει μέτρα αλλά και να προχωρήσει άμεσα στην παροχή συσίτιου. Αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους γυρνούν από εδώ και από εκεί αναζητώντας φαγητό. Ναι, πρέπει να πούμε ότι είναι συμπολίτες, συνάνθρωποι, μένουν στην ίδια πόλη, αναπνέουν στην ίδια πόλη, κινούνται στην ίδια πόλη. Δεν γνωρίζουν γιατί έτσι τα έφερε η ζωή, πρέπει να πούμε, γιατί είναι και δύσκολες οι συνθήκες, κύριε Μπλεκάνη. Έτσι είναι. Δεν έχουμε όλοι. Εκεί τώρα πρέπει να υπάρξει μια πειθαρχία και να τηρούν κάποιους κανόνες. Δύσκολο είναι να τηρούν και να είναι και πειθαρχημένοι, να τηρούν και κανόνες. Εκεί απαιτείται η παρέμβαση. Για να απαιτήσεις και να επιβάλλεις πειθαρχία, χρειάζεται πρώτα να ενημερώσεις, μετά να παρέχεις αυτά που έχει ανάγκη ο άλλος και εκ των υστέρων να ζητήσεις πειθαρχία και να ελέγξεις για αυτήν. Αλλά όταν δεν κάνεις το πρώτο και το δεύτερο, δεν ενημερώνεις, δεν παρέχεις τα βασικά είδη με βάση τις ανάγκες. Από εκεί και πέρα, για ποια πειθαρχία μιλάμε? Δηλαδή, ο άνθρωπος που πεινάει δεν θα κυκλοφορήσει για να ψάξει να βρει να φάει? Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα, δεν γίνεται. Μάλιστα. Απαιτείται και μια περισσότερη συνεργασία, πρέπει να πω, τώρα που δεν βλέπεστε κιόλας πολύ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
μπορεί να υπάρξει και μεγαλύτερη δυνατότητα συνεργασίας, γιατί μάλλον εκεί χαλάει η δουλειά, κύριε Μπλεκάνη. Δεν νομίζω ότι χαλάει εκεί η δουλειά. Νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να ξεπεράσουμε σήμερα τους εγωισμούς και την αλαζονία που πολλές φορές διέκριναν αποφάσεις προηγούμενες. Και δεν έχει σημασία ποιος και για ποιο λόγο προτείνει κάτι. Σημασία έχει αν η πρόταση είναι για το καλό της κοινωνίας ή όχι. Δεν έχει σημασία ποιος την προτείνει. Πήρε μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός. Αυτό που αποφάσισε να ζητήσει από όλους τους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να δώσουν το 50% των αποδοχών των δύο μηνών. Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία και αναγκάστηκαν να την ακολουθήσουν από εκεί και πέρα και όλοι οι άλλοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι. Δηλαδή έδειξε τον δρόμο και έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση στην ελληνική κοινωνία. Πιστεύω ότι θα αμέσως είδαμε μηνύματα και από ιδιώτες και από εταιρείες που άνοιξαν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε, να είμαστε ανοιχτοί και να προχωράμε για ό,τι είναι καλύτερο για την κοινωνία, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μετάδοσης του κορονοϊού, της πανδημίας που ζούμε, των συνεπειών από αυτό, όσο το δυνατόν περισσότερο, ό,τι μπορεί περισσότερο να κάνει ο καθένας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μπλεκάνη. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μιχάλης Μπλεκάνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Πόλη και Ζωή. Πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, φυσικά ότι είναι μια επικαιρότητα η οποία είναι αδυσόπιτη. Έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται και μεγαλύτερο συντονισμός και μεγαλύτερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μια μάχη που δεν αφορά, θα λέγαμε, ούτε με αυτοσχεδιασμούς λύνεται, ούτε με άλλα ζητήματα. Είναι μια πολύ σοβαρή μάχη η οποία δίνεται από όλους και από την κοινωνία και από την γενικότερα από την οργανωμένη κοινωνία. Εμείς στην αυριανή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να έχουμε και το Σωματείο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου και φυσικά θέματα που αφήσαμε στην σημερινή εκπομπή. Δεσμευόμαστε ότι θα τα ξεκινήσουμε αύριο. Θα ξεκινήσουμε με αυτά τα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά σήμερα ήταν μια, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, πολύ γεμάτη, με πολλή επικαιρότητα, με πολλά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε όλη την περιφέρειά μας και όχι μόνο, και στην Καστοριά και στην Κοζάνη, γιατί και εκεί αντιμετωπίζουν τεράστιο ζήτημα, τεράστιο πρόβλημα, πρέπει να πούμε, και είναι θέματα τα οποία πραγματικά πρέπει να τα δούμε και εμείς εδώ είμαστε αποφασισμένοι να τα δούμε και να σας ενημερώνουμε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και έγκυρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μία τηλεφωνική, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Λέγω. Ναι, δεν σας ακούω μόνο. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω τώρα. Λέγομαι Πατσούκης Βλάσης, είμαι παραγωγός. Ναι. Άκουσα λίγο πιο προηγούμενο συζήτηση που είδατε. Καλό θα ήταν να κάναμε και ένα διάλογο και εμείς οι παραγωγοί να μιλήσουμε. Συμφωνώ με όσα έχετε πει ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα, αλλά δεν είναι μόνο επικίνδυνα τα πράγματα στις λαϊκές. Στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, σήμερα όπως έγιναν σήμερα το πρωί στη Δράμα, που υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, εκεί δεν υπάρχουν φόβοι και υπάρχουν μόνο στις λαϊκές. Η λαϊκή είναι ένα ανοιχτό μέρος, το οποίο μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Στα σούπερ μάρκετ που πάνε ο ένας πάνω στον άλλον, που δεν έχουν ούτε αριθμούς, τώρα μιλάω για τοπικά για τη Δράμα, που δεν υπάρχουν ούτε σειρά ούτε τίποτα, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και εμάς τους παραγωγούς. Δεν τα θέλουμε τα 800 ευρώ. Εγώ τα 800 ευρώ δεν τα θέλω, ζητιάνο δεν είμαι. Ούτε θέλω επίδομα ούτε τίποτα. Εγώ θέλω να πάω να δουλέψω. Δεν με αφήνουν να δουλέψω. Έχω την αίσθηση ότι σε πολλές περιοχές, αγαπητέ μου φίλε, επιλέχθηκε η λύση να πάρθουν τα προϊόντα αυτά για αυτή την περίοδο, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε από ορισμένους άλλους φορείς και να τα διαθέσουν. Κάποιες περιοχές είναι γεγονός και συμφωνώ μαζί σου,
ακολουθούν πολύ πιστά αυτά τα οποία λέει ο ΕΟΔΗ. Κάποιες άλλες περιοχές τη μία εβδομάδα λειτουργούν, την άλλη δεν λειτουργούν και μπερδεύεται ο κόσμος, πρέπει να αυτό πω. Ακριβώς. Τώρα ακούμε η Σαββατιάτικη δεν θα λειτουργήσει, η Κυριακάτικη δεν θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσει τις Πέμπτης. Υπάρχει ένα θέμα φυσικά, γιατί δεν ξέρουμε, δεν είμαστε γιατροί. Λένε ότι δεν πρέπει να γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων σε έναν χώρο οι επιστήμονες. Αυτούς ακούμε, δεν γνωρίζουμε τίποτε περισσότερο. Συμφωνώ μαζί σου ότι αυτό πρέπει να τηρείται και στις τράπεζες και σε άλλους χώρους. Πιστά. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι εφόσον κλείνουν τη λαϊκή, δίνουν το έβασμα σε άλλους, ας πούμε τα σούπερ μάρκετ ή τα μαγαζιά, να ανεβάσουν και τις τιμές. Όπως ανέβηκαν στις μάσκες, στα αντισηπτικά, σε όλα, έτσι θα γίνουν και στα κηπευτικά. Ήδη βλέπουμε, έχουν πάρει την άνοδο σε όλα τα πράγματα οι τιμές. Δεν είναι κρίμα δηλαδή αυτό? Εμάς θα μας δώσουν τώρα, θα μας βάλουν στην κάρτα με την καινούργια να πάρουμε τα 800 ευρώ. Εγώ θέλω να πάω να δουλέψω. Τι θα τα κάνω τα πράγματα που έχω σπείρει? Έχουμε κάνει έξοδα. Χρωστάμε τους γεωπόνους. Είμαι πολύτεκνος. Δεν πρέπει να ζήσω στην οικογένειά μου. Με τα 800 ευρώ θα ζήσω? Μάλιστα. Λέμε ένα απλό συλλογισμό. Λέμε. Δεν λέμε κάτι παράλογο ή δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Θέλουμε να δουλέψουμε. Ναι. Δεν θέλουμε επιδόματα και τέτοια πράγματα. Έχω την αίσθηση πάντως ότι όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Κατάλαβε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, το ανέφερε ξεκινώντας την τοποθέτησή του. Απλά είναι ένα θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία. Εκεί φυσικά μπορεί να γίνουν πολλές και διάφορες συζητήσεις. Πάντως δεν είναι ένα θέμα που δεν αφορά κανένα μας συνολικά. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστώ πολύ που με αφήσατε να πω τα πράγματα. Να είστε βεβαίως πάντα ελεύθερα και ωραία και δημοκρατικά. Όποιος θέλει τοποθετείτε. Κυρίες και κύριοι, αύριο στις 3 το μεσημέρι θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα έχουμε και θέματα που από σήμερα θα πάνε στην αυριανή εκπομπή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει χαλάσει, έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε την πρόεδρο των πολιτών, των μικροπολιτών της Λαϊκής Αγοράς, την κυρία Παπαδοπούλου, να τη χαιρετήσω. Κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε? Κυρία Πρόεδρε, σας ακούω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, κάνουμε μεγάλον αγώνα εδώ με τα παιδιά, με τους συναδέλφους. Δώστε μας λίγο το στίγμα τώρα, κυρία Πρόεδρε. Την Πέμπτη λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά. Την άλλη εβδομάδα θα πάρθει άλλη απόβαση. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, πρέπει να πω. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, να καθίσουμε να τα δούμε λίγο επιτάπτως, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Κακώς από τη δική μας πλευρά, που την προηγούμενη εβδομάδα δεν έγινε η Λαϊκή Αγορά. Αυτά, όπως κόψανε εμάς, νομίζω έπρεπε η κυβέρνηση να κλείσει τις λαϊκές αγορές. Δεν παίρνουμε εμείς απόφαση ξαφνικά μόνοι μας και λέμε ή μία λαϊκή θα ανοίξει ή η άλλη λαϊκή θα ανοίξει. Υπάρχουν άνθρωποι για αυτά τα πράγματα που τα καθορίζουν. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Εμάς τώρα μας κλείσαν λόγω ότι είχαν κλείσει και τα καταστήματα. Για να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Και σωστά πράξαν, και σίγουρα η υγεία μας είναι το κυριότερο. Το βάζουμε πάνω απ' όλα. Σωστά. Δεν μπορούμε όμως να παίρνουμε αποφάσεις, άλλα να λέει η κυβέρνηση και άλλα να παίρνει ο κάθε Δήμος. Ναι, εδώ τώρα εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο, πρέπει να πω. Η Καβάλα έχει λαϊκή από όσο ξέρω, οι Σέρες δεν έχουν λαϊκή. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κλείσει τις λαϊκές αγορές πέραν από τις αποφάσεις του κράτους. Η λαϊκή αγορά είναι ένας χώρος ανοιχτός, έτσι. Πρέπει να η προσέλευση του κόσμου, αν γίνει με προφύλαξη, με τις αποστάσεις που έχουμε πει, 5 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον, νομίζω η λαϊκή αγορά της Δράμας έχει αυτό τον χώρο, μπορούν οι άνθρωποι να ανοίξουν με τις αποστάσεις, να πάρουν τα μέτρα τους, τα γαντάκια τους, τη μάσκα τους και να προσέχουν ποιος θα έρχεται 2-2 στον πάγκο να μπορούν να εξυπηρετήσουν. Δεν μπορούμε να στέλνουμε τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ και να έχουμε αυτές τις τιμές. Ξέρετε ότι τα λεμόνια πήγαν 3,5 ευρώ το κιλό από το 1,20 που πουλούσαμε εμείς. Μάλιστα. Για πέστε μου τώρα, αυτή την Πέμπτη θα λειτουργήσει με παραγωγούς δηλαδή?
Κυρία Πρόεδρε. Με παραγωγούς θα λειτουργήσει, ναι. Με όπως μικρότερο αριθμό παραγωγών. Στην Ελλάδα. Με μικρότερο αριθμό παραγωγών. Φυσικά, ο αριθμός παραγωγών μας θα είναι γύρω στα 60 άτομα. Έχουμε τόσο πολύ χώρο, μπορούν να απλωθούν οι άνθρωποι. Μην τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση, πετάνε την πραμάτια τους. Δεν βοηθάμε και τον καταναλωτή με το να τους μπρόχνουμε σε καταστήματα μέσα, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι κατάστημα. Δεν γίνεται χαμός εκεί μέσα, εάν δεν τηρηθούν οι νόμοι. Φυσικά και γίνεται. Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε. Ένα άλλο που ήθελα να επισημάνω στον κύριο Γεωργιάδη, τον φίλο μου τον Στέφανο, εμείς κλείσαμε. Εμείς ήμασταν ανταγωνιστικοί παρόλο που ήμασταν εξωτερικά, έτσι στο εξωτερικό χώρο. Τα σούπερ μάρκετ, και ξέρει πολύ καλά, και το κατάστημα ιδιαίτερα που είναι γερμανικό, έχει το δικαίωμα να πουλάει ρούχα, παπούτσια και να τα διαφημίζει κιόλας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να δίνει και παντού φυλάδια. Δηλαδή αντί να μας βοηθήσουν, μη μας προκαλούν και μη μας φέρνουν στα άκρα. Παρακαλώ πάρα πολύ να ό,τι κάνουν να το κάνουν προς όφελο και συμφέρον σε όλους μας. Να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε. Και εγώ. Να και πάρα πολλά η υγεία μας. Κανένας Σάββατο, Κυριακή δεν λειτουργούν οι αγορές. Σάββατο, Κυριακή δεν λειτουργούν από όσο ξέρω. Ναι, Πρόεδρε. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε και για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Κυρίες και κύριοι, αύριο στις 3 το μεσημέρι θα είμαστε και πάλι μαζί. Έχουμε να βγάλουμε και πολλά θέματα από σήμερα και ό,τι άλλο προκύψει. Άλλωστε, τρέχει με μεγάλη ταχύτητα η επικαιρότητα. Να είστε καλά. Γεια σας.